Καλησπέρα. Σκέφτομαι, φίλοι μου, με ποια από τις ιδιαίτερες υποθέσεις που αυτή τη νύχτα θα ερευνήσουμε εδώ στο τούνελ να ξεκινήσω. Εάν μείνουμε στην τραγωδία των Τεμπών, με τη σύγκρουση των δύο τρένων και τους 57 νεκρούς, θα δούμε ότι έρχονται συνέχεια στο φως αποκαλυπτικά καινούργια στοιχεία και από την έρευνα του τούνελ. Αυτή τη νύχτα θα δούμε τις παγίδες θανάτου στα τούνελ του ΟΣΕ, όπως αποκαλύπτονται από ένα εμπιστευτικό έγγραφο στο οποίο οι ηθήνοντες δεν έδωσαν την πρέπουσα βαρύτητα. Είναι σημαντικά όλα αυτά που θα δουν το φως της δημοσιότητας και από ρεπορτάζ συναδέρφων εκεί, αλλά και από τα στοιχεία που εμείς θα δώσουμε. Γιατί για όλα αυτά ενημερώθηκε και κάποια αρχή που την βλέπουμε τώρα εκ των υστέρων με τα θάνατο να βγαίνει και να λέει μεγάλα λόγια. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως και τις εξελίξεις για το ποιοι από την πλευρά των ηθηνόντων του ΟΣΕ θα περάσουν την πόρτα της δικαιοσύνης για να δώσουν λόγο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στη συνέχεια. Στο θρίλερ της Πάτρας, με τα τρία νεκρά αδελφάκια, τα τρία δολοφονημένα για τις αρχές κοριτσάκια, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Και θα ήθελα να δούμε την δικαστική συντάκτρια του Μέγκα, την Βάσο, την Παλαιού, που είναι εκεί στην Ευελπίδων στα δικαστήρια. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, Αγγελική. Σήμερα είχαμε σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση αυτή που απασχολεί έντονα την κοινωνία μας. Έτσι, γιατί ήταν ιδιαίτερη ιστορία. Συνεχίζεται και η δίκη της μεγάλης κόρης της Τζορτζίνας με κατηγορούμενη στο εδόλιο την ίδια της τη μητέρα, που κατηγορείται για τη δολοφονία της. Για να μας πεις, Βασούλα μου, τι καινούργια υπάρχουν σήμερα, λοιπόν, από την δικαστική πλευρά. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Σήμερα είχαμε την εισαγγελική πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο, με την οποία ο αρμόδιος εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή της Ρούλας Πισπυρίγκου σε δίκη και για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ήριδας. Ο εισαγγελικός λειτουργός σε μια περιστατωμένη πρόταση, η οποία αριθμεί 56 σελίδες, καταλήγει να υιοθετεί το κατηγορητήριο που έχει απαγγελθεί στη Ρούλα Πισπυρίγκου για αυτές τις δύο υποθέσεις και λέει πως τα δύο κοριτσάκια κατέληξαν και αυτά από ασφυκτικό θάνατο, χαρακτηρίζοντας Αγγελική άκρως εμπεριστατωμένη την ιατροδικαστική έκθεση των κυρίων Καρακούκη και Καλόγρια. Να πούμε ωστόσο ότι την τελική απόφαση για την παραπομπή σε δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου θα τη λάβει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το επόμενο διάστημα. Όπως είπες και εσύ, συνεχίστηκε σήμερα και η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου για την ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζορτζίνας. Κατέθεσε μία νοσηλεύτρια, η οποία ήταν η πρώτη που μπήκε στο δωμάτιο, στο Καραμαντάνιο, όταν υπέστη την ανακοπή η Τζορτζίνα. Περιέγραψε εκείνες τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών να την σώσουν επί 55 λεπτά. Καταθέτουν και τελικά κατάφεραν να τις... Ναι, καταθέτουν αυτόν τον καιρό και γιατροί και νοσηλευτές και συνεχίζεται η δίκη. Θα έρθω πάλι κοντά σου σε λίγο, Βάσο μου, για να δούμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις σημαντικές εξελίξεις για την τραγωδία των Τεμπών. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, γιατί έχουμε και την πρώτη μήνυση από τραυματία εναντίον ηθηνόντων και όχι μόνο, υπάρχουν πολλά. Και να δούμε μέχρι πού φτάνει η έρευνα και ποιοι θα περάσουν από τους ηθήνοντες, αυτό που περιμένει και ο κόσμος να δει το κατόφλι της δικαιοσύνης. Θα έρθω πάλι κοντά σου, Βάσο. Να φύγουμε λοιπόν από την Ευελπίδων και να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί, φίλοι μου, αγνοείται ένας νεαρός πατέρας ενός 10χρονου αγοριού. Μια υπόθεση έτσι που μας συγκινεί, γιατί είναι ιδιαίτερη. Αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας ο Χαράικ Αρουτινιάν, που είναι 33 χρόνων. Ένα θρησκευόμενο άτομο που έφτιαχνε κλεισάκια, εικονοστάσια και εξαφανίστηκε πριν από 4 μήνες από τον Εύωσμο. Θέλω να πάμε λοιπόν εκεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον Εύωσμο, και να δούμε την καλή συνάδελφο, την ανταποκρίτρια του Μέγκα, την Εύη την Καλίνη, μαζί με συγγενείς, την Ελεονόρα Γκούνια, την Νύφη το Γνούμενου, την Αταλία Τσικλαούρη, την ξαδέλφη, αλλά και τους εθελοντές. Τους εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, με τον πρόεδρό τους, τον κύριο Χρήστο Ράμο, που τους ευχαριστούμε από τώρα, από την αρχή, για την έρευνα αυτή που θα γίνει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Μας ακούτε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε δυτικά, στη δυτική πλευρά της πόλης, στον Εύωσμο συγκεκριμένα, εδώ όπου εκτιλήσετε τους τελευταίους τουλάχιστον 4 μήνες το δράμα με τον 34χρονο νεαρό αυτό που αγνοείται. 34 γινότανε τώρα στις 30 του Νοέμβρη. Η οικογένειά του απευθύνει έκκληση να βρεθεί κάποιο στοιχείο, κάποιο ίχνος. Έχει αφήσει πίσω του ένα 10χρονο παιδί, ένα 10χρονο παιδάκι το οποίο τον ζητάει κάθε μέρα. Και εδώ μαζί με την οικογένεια, με την νύφη του αλλά και την ξαδέρφη του, περιμένουμε κι εμείς κάποιο σημάδι, κάτι, κάποιος να μας πει κάτι, γιατί είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι πάρα πολλές ημέρες, μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο. Σε ποια περιοχή στον Εύωσμο βρίσκεστε? Με την οικογένειά του. Αρμακού, σε ποια περιοχή στον Εύωσμο βρίσκεστε? Μήπως θέλει κάποιος να έρθει εκεί για μια πληροφορία? Είμαστε βόρεια του Εύωσμου, στον περιφερειακό, δίπλα στον περιφερειακό. Και εδώ που βρισκόμαστε είμαστε και σε ετοιμότητα και με τους εθελοντές. Ο δρόμος είναι δίπλα μας, προκειμένου να μετακινηθούμε αν χρειαστεί. Να δω και είμαστε την ακριβώς δίπλα στον περιφερειακό, στην πεζογέφυρα που υπάρχει. Μάλιστα. Να δω την Ελεονόρα. Ελεονόρα, σε ακούμε στην πορεία, στα βίντεο που μιλάς και με την μητέρα του και μένεις και σε αυτή την τραγωδία που υπάρχει, δηλαδή ότι και η σύζυγος, η μητέρα του παιδιού, είναι άσχημα, έτσι, είναι άρρωστη πολύ. Και το παιδάκι αυτό περιμένει στην πόρτα, έτσι, τον μπαμπά που θα κάνει καλά τη μητέρα. Είναι βαριά άρρωστη, ναι. Είναι πολύ, είναι τραγικό όλο τούτο εδώ που βιώνεται. Σ' ακούμε στην πορεία που το λες. Θες από τώρα, από την αρχή, κοπέλα μου, να απευθύνεις κάποια έκκληση σε αυτούς που γνωρίζουν, να κινηθούν, να βοηθήσουν, να σας δώσουν μαζί με την ελπίδα και την πληροφορία? Ναι, παρακαλάμε. Ναι. Παρακαλάμε, ναι, αν κάποιος κάτι ξέρει, αν κάπου τον έχουν δει, αν... Δεν ξέρω, αν κάτι ξέρουν, τουλάχιστον κάτι να ακούσουμε, γιατί 4 μήνες δεν έχει ακουστεί τίποτα. Δηλαδή, άνοιξε η γη και τον κατάπιε, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Αντιμετώπιζε και το πρόβλημα υγείας, βλέπουμε και την φωτογραφία αυτή που είναι και πιο πρόσφατη και τον δείχνει ταλαιπωρημένο και αδύνατο. Και να ακούσουμε λίγο και την Αταλία, την εξαδέλφη του. Εύη, να ακούσουμε λίγο και την Αταλία και μετά και τον κύριο Ράμο για να προχωρήσουμε. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αταλία, και σε σένα. Είσαι στο πλευρό της οικογένειας για αυτή την έρευνα που γίνεται για να πάρουν ένα σημάδι ζωής από τον αγνοούμενο. Ναι, και παρακαλάμε πάρα πολύ. Ξαδέλφια είστε, πρώτη του ξαδέλφη. Είμαι η πρώτη του ξαδέλφη. Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε? Η κοπέλα είναι συγκινημένη, είναι και στη σκέψη και μόνο, γιατί έχει περάσει πολλά η οικογένεια. Είναι φορτισμένο. Έχει περάσει πολλά η οικογένεια τώρα, τι να λέμε. Αχ, Ναταλία μου, θα ελπίζω να είμαστε. Συγγνώμη. Μα τι λέτε τώρα, αγάπη μου, τι συγγνώμη ζητάς? Είναι ο πόνος που ξεχυλίζει, γιατί είναι ιδιαίτερη υπόθεση. Αν κάποιος τον έχει δει, τουλάχιστον κάπου, να μας πούνε. Εντάξει, κορίτσι μου γλυκό, θα έρθω πάλι κοντά σας να δω και τον κύριο Ράμο λίγο. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όλη τη Θεσσαλονίκη παρακαλάω. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, κορίτσι μου γλυκό. Κύριε Ράμο, είστε με τους εθελοντές και το μεγάλο ευχαριστώ και της οικογένειας για να κινηθούμε. Ελπίζω να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο τούτη τη νύχτα, που μένουμε με λεπτομέρεια στην υπόθεση αυτή, για να μπορέσουμε να είμαστε αγγελιαφόροι όλοι καλών μηνυμάτων. Είναι και η καθυστέρηση που έχουμε τώρα στην Ευρώπη. Καλησπέρα, κύριε Γκολούλη. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ναι, είμαστε και εμείς εδώ σε άλλη μια υπόθεση. Πάντα κοντά σε όποιον μας έχει ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν να έχει ανοίξει 4 μήνες η υγεία να καταπιεί ένα παιδί. Εγώ θα παρακαλέσω τους συμπολίτες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και το Ευώσμο ειδικά να δουν καλά τη φωτογραφία. Και θα κάτσουμε εδώ πέρα όσο χρειαστεί, μήπως έχουν κάποια πληροφορία να βοηθήσουμε κι εμείς. Εντάξει, θα έρθω κοντά σε λίγο με όποια πληροφορία υπάρχει και στο κέντρο μας. Να είστε καλά, θα έρθω κοντά σας σε λίγο. Εάν φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πού θα πάμε στη Σάμο. Θα πάμε στη Σάμο από τους τελευταίους 7 μήνες. Ταλαιπωρείται έτσι από ένα γεγονός που έχει συμβεί εκεί και έχει αναστατώσει τους φιλήσυχους κατά τα άλλα κατοίκους. Ένας δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος. Και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, εάν κάθεται δίπλα του. Βλέπει ο ένας τον άλλον σαν να είναι ύποπτη. Θύμα του ασύλληπτου αυτού δολοφόνου είναι ο Λεωνίδας ο Χατζημιχάλης, οικογενειάρχης, συνταξιούχος, επαγγελματίας, οδηγός.
Ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του σε καραούλι, ένα καραούλι θανάτου που του έστησαν. Το τούνελ έχει κάνει μια έρευνα βαθιά εκεί στην περιοχή και θα ακούσουμε και νέες μαρτυρίες, αλλά θέλω να μεταφερθούμε τώρα όπως είμαστε στην όμορφη κατά τα άλλα Σάμο και να δούμε τον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη τον Σβαρνιά που είναι δημοσιογράφος στην ιστοσελίδα samostimes.gr και στην Σαμιακή τηλεόραση. Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα Αγγελική. Κυρίες και κύριοι από τη Σάμο. Μας μεταφέρεις εκεί στο νησί από ό,τι βλέπω και τα φώτα από πίσω, ναι. Στο λιμάνι. Σε ένα νησί που είναι ανάστατο με αυτή τη δολοφονία, Μιχάλη. 7 μήνες έχουν περάσει, Αγγελική. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα για την μη εξιχνίαση αυτής της δολοφονίας. Γιατί μιλάμε για ένα κλειστό σύστημα, για μια κλειστή κοινωνία, για ένα νησί όπου ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Όπως πολύ σωστά επισήμανες και εσύ, μπορεί να κάθεσαι δίπλα στο καφενείο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαπράξει έναν φόνο, μπορεί να είναι ο γείτονάς σου. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος από τον οποίο αγοράζεις το ψωμί σου. Είναι αυτή η αγωνία και αυτά τα ερωτήματα. Και καθημερινά χαιρετάς στον δρόμο. Αυτό. Θα έρθω κοντά σου σε λίγο, Μιχάλη, για να δούμε μαζί τι ακριβώς γίνεται με την έρευνα και πώς μπορεί αυτή να βοηθηθεί, έτσι, ίσως με κάποιο κλιμάκιο από εδώ, από την Αθήνα, με κάτι άλλο και γιατί δεν προχωρά 7 μήνες τώρα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη. Και αυτή τη νύχτα, φίλοι μου, εδώ σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Εδώ στο πλατό υπάρχει μια μάρτυρα για την υπόθεση αυτή. Υπάρχει μια γυναίκα που θέλω να τη δούμε με την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται. Όσο πάω εγώ εκεί προς τα εκεί, έτσι, γιατί χρειάζεται και λίγη προσοχή, δεν θέλω να φανεί. Υπάρχει λόγος που δεν θα φανεί το πρόσωπό της στην κάμερα. Πες μου, Φάνη μου, πού μας βρίσκουν οι τηλεθεατές, οι φίλοι και αυτή τη νύχτα, αλλά και γενικότερα εδώ στο τούνελ, να θυμίσουμε λίγο. Αγγελική, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και για τις σημερινές υποθέσεις. Οι τηλεθεατές μπορούν να μας καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές 210-75-47-700-701-702 για τις μαρτυρίες τους. Μπορούν όμως να επικοινωνούν και μέσω Facebook ή Instagram, @fostotunnel. Τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στις οθόνες μας, είτε μέσω email στο fostotunnel@megatv.com. Και μπορούμε να πούμε πως εξελίξεις για τις υποθέσεις μπορούν να διαβάσουν στην ιστοσελίδα alfanicolouli.gr. Είμαι λοιπόν εδώ σε αυτόν τον χώρο που σας έλεγα και πριν, τον ειδικά διαμορφωμένο, με μια γυναίκα που μας μεταφέρει εκεί στο νησί και ξέρει για αυτή την δολοφονία, είναι συγγενής και όχι μόνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν γιατί δεν δείχνετε το πρόσωπο στο φακό, γιατί έχετε γυρισμένη την πλάτη. Έχουμε μιλήσει, καταλαβαίνω το λόγο, αλλά κυρίαρχος είναι ποιος, ο φόβος. Το βασικότερο. Φόβος. Ο φόβος. Δολοφόνουν ένας, δύο δολοφόνοι, δεν ξέρουμε, ελεύθεροι και εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, φοβόμαστε. Δεν ξέρετε αν είναι ψυχικά διαταραγμένος, δεν ξέρετε. Είναι σοβαρά αυτά που ακούμε στην πορεία και θα μας μεταφέρετε κι εσείς εκεί, αλλά σεβόμαστε έτσι, το γεγονός ότι θέλετε να μείνετε καλυμμένοι και να κάνουμε την κουβέντα αυτή που πρέπει να κάνουμε και στην πορεία. Ναι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Και να συνεχίσουμε, φίλοι μου, με τους φίλους που ήρθαν αυτή τη νύχτα εδώ στο τούνελ και κάποιοι και για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή και να καλησπερίσω τον κύριο Αστέριο Χατζημίχο, που είναι δικηγόρος στη Λάρισα. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίχο. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολούλη. Και είναι και υποψήφιος διδάκτορ ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Έρχεστε από μια έτσι, περιοχή πολύ παθη, θα έλεγα, τη Λάρισα τελευταία. Πολύ μένετε εκεί, είστε δικηγόρος εκεί. Θα μας βοηθήσετε και στις άλλες υποθέσεις που έχουμε. Αλλά καταλαβαίνω τι ζείτε. Το κλίμα είναι βαρύ. Ζούμε όλοι, αλλά και πόσο μάλλον και εσείς που είστε εκεί. Έρχομαι από μια πόλη όπως τη χαρακτηρίσατε, πολύπαθη. Το κλίμα παραμένει βαρύ για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Κάθε μέρα βλέπουμε κόσμο να αφήνει ένα κεράκι, λουλουδάκια έξω από το δικαστικό μέγαρο. Πόλη πενθεί. Από τις πρώτες μέρες είχαμε αυτή τη βουβαμάρα, είχαν παγώσει όλοι. Τώρα έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο στην οργή. Όλος ο κόσμος είναι οργισμένος. Θέλουν απαντήσεις, θέλουν να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και η δικαιοσύνη να διερευνήσει προς κάθε κατεύθυνση ποιοι μπορεί να συνέβαλαν σε αυτή τη τραγωδία. Να γιατί υπάρχουν ευθύνες. Η ψαλίδα, αυτό που λέμε. Η βεντάλια, η ψαλίδα, σωστά, να πιαστούν στην τσιμπίδα του νόμου και άλλοι. Δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης, ούτε οι άλλοι τρεις για τους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Υπάρχουν ενέργειες και παραλήψεις περισσότερων προσώπων και θα πρέπει να διερευνηθούν.
και έρχονται στο φως και άλλα στοιχεία. Και θα τα δούμε στην πορεία, μέρα, σοβαρά. Βλέπουμε. Σωστά. Βέβαια, το λυπηρό, αν με επιτρέπετε, το λυπηρό είναι ότι έρχονται μεταθάνατον. Μεταθάνατον. Αντί να είναι τη πρόληψη και να κάνουμε κάτι, έρχονται κάποιοι θύνοντες τώρα μετά. Να πούν γιατί βάλατε αυτόν και αυτόν εκεί, ενώ δεν έχει εκπαίδευση κλπ. Θα τα δούμε αυτά, κύριε Χατζημίκο, και με εσάς, γιατί και εσείς ήταν επιβάτης. Παίρνατε και αυτό το τρένο πολύ συχνά. Πολύ συχνά το έπαιρνα το συγκεκριμένο τρένο. Στην παρέα μας και η Ναταλή Βέλτσι, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και νευροψυχολόγος. Συχνά εδώ στο τούνελ. Καλησπέρα, Ναταλή. Θα μας βοηθήσεις και με τη δική σου την προσέγγιση και για τα Τέμπη και όχι μόνο. Αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό που μας έλεγες πριν, ότι ήσουν και εσύ επιβάτης σε αυτό το τρένο του θανάτου. Ήμουνα δύο μέρες πριν, με τον ίδιο προορισμό, στο πρώτο βαγόνι. Και ξέρετε, είναι σοκαριστικό ότι κάποιοι διαλέξαμε τα πρώτα βαγόνια για να είμαστε ακόμα πιο άνετα. Δηλαδή, οι άνθρωποι πλήρωσαν παραπάνω για να... Δεν βρέθηκαν τυχαία εκεί. Είναι σοκαριστικό ότι για να διαλέξει ένα μέσο σημαίνει το προτίμησα από κάποια άλλα, είτε γιατί ένιωθες πιο άνετα, είτε για να ξεκουραστείς και κυρίως γιατί τα εμπιστεύεσαι. Δεν διαλέγεις κάτι που δεν εμπιστεύεσαι. Είναι σοκαριστικό ότι κάποιοι άνθρωποι... Και επέστρεφες από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, λίγο πριν την τραγωδία. Ναι, εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα. Πλά στην αντίστροφη διαδρομή. Είναι σοκαριστικό να σκέφτεις ότι στη θέση που καθόσουν απλά κάθισε κάποιος άλλος δύο μέρες μετά. Και συνέβη σε αυτό, ναι. Το ότι ήσουν ήσυχος σε κάτι που δεν θα έπρεπε να είσαι, που θα έπρεπε να είσαι, αλλά τελικά δεν θα έπρεπε. Και σκέφτεσαι μετά και ο κύριος στο κηλικείο και η καθαρίστρια, τι απέγιναν αυτοί. Ένα σοκ για έναν επιβάτη, πόσο μάλλον το μετατραυματικό σοκ που λέμε για όλους αυτούς που βγήκαν και ζωντανοί και από την... αμαξοστοιχεία αυτή του θανάτου. Αυτό πρέπει λίγο. Για το τι φροντίδα χρειάζονται, για το πώς πρέπει να σταθούν όλοι οι θύνοντες κοντά του, στο πλευρό του. Επιβάλλεται το κράτος να ασχοληθεί με τους επιζώντες και το μετατραυματική διαταραχή που θα εμφανίζουν σίγουρα. Εδώ όλο το κράτος εμφανίζει. Όλοι μας, όλη η κοινωνία εμφανίζει μετατραυματικό σοκ. Πόσο μάλλον οι επιζώντες. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είναι κοντά μας και πρώτη φορά στο τούνελ και η Μαρία Ιαγγελή, που είναι κοινωνιολόγος και εγκληματολόγος. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τη συνεργασία μας. Να είσαι καλά, κοπέλα μου γλυκιά. Εσύ έχεις επιλέξει να ζεις στην ΚΟ, σε ένα πιο ήσυχο μέρος. Δεν βιώνεις όλη αυτή την εγκληματικότητα, όλα ακριβώς. Αυτά που ζούμε εμείς. Υπάρχει βία, διότι τη βία τη βλέπουμε καλά, παντού, σίγουρα, σε όλες τις μορφές. Υπάρχει και η εγκληματικότητα με μια ευρεία έννοια. Που και ένα κοινωνικό αδίκημα μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα, αλλά δεν υπάρχει εγκληματικότητα με την έννοια να σκοτώσει κάποιον βίαιο έγκλημα, όπως έγινε αυτό στη Σάμο, για παράδειγμα. Και είναι και αυτό που έλεγες και πριν, ότι είναι κλειστές οι κοινωνίες. Κλειστές οι κοινωνίες και θεωρεί. Είναι λογικό να σοκάρεται, παθαίνει πολιτισμικό σοκ ο κόσμος και είναι. Θα τα πούμε λοιπόν, Μαρία μου, στην πορεία. Είναι τα θέματά μας έτσι ιδιαίτερα αυτή τη νύχτα και θέλω τη βοήθειά σας. Και του κυρίου Χρήστου Δακουρά, που είναι αστυνομικός διευθυντής εν αποστρατεία, αναλυτής, εισηγητής ασφάλειας και εκπαιδευτής ενηλίκων. Καλησπέρα, κύριε Δακουρά. Καλησπέρα, κυρία Νικολούλη. Η δολοφονία στη Σάμο, που βλέπουμε πώς εξελίσσεται. Έτσι, η εξαφάνιση στην Θεσσαλονίκη. Και θα δούμε βέβαια και κάτι άλλο ιδιαίτερο, έτσι, που μας βάζει σε χορό κατασκόπων. Έτσι, γιατί με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΠ, ομολογώ ότι ξαφνιαστήκαμε όλοι. Έτσι, για το πώς κάποιοι δρούν έτσι ανεξέλεγκτα στην χώρα μας και τι ακριβώς κάνουν. Όχι ότι δεν το κάνουν αυτό, το κάνουν συνέχεια, αλλά το να βγαίνει μια μυστική υπηρεσία και να στο ανακοινώνει και επίσημα, εντάξει, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Θα τα πούμε όλα αυτά. Ναι, βέβαια. Ο απλός πολίτης δεν είναι συνηθισμένος με αυτά τα θέματα της κατασκοπίας. Ωστόσο, θα μου επιτραπεί η λαϊκή λέξη, υπάρχει πολύ στριμωξίδι. Είναι πολύ πυκνό το δίκτυο των κατασκόπων. Όχι μόνο στη χώρα μας, σε διεθνές επίπεδο. Είναι πολύ θεματική η ατζέντα αυτή της βραδιάς, με ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία για διαφορετικούς λόγους του καθένα έχουν βάλει την κοινωνία σε μια ανησυχία, σε σκορπούν προβληματισμό, την έχουν συγκλονίσει. Θα προσπαθήσουμε
Εγώ προσωπικά από τη δικιά μου την πλευρά ως αναλυτής ασφάλειας και ως πρώην αξιωματικός της αστυνομίας να συνεισφέρω και σε αυτά τα θεματάκια. Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε Δακουρά, και με δύο πολύ καλούς φίλους που έρχονται πάλι στο τούνελ. Είναι η Τόνια η Μαλεγιαννάκη. Καλησπέρα, Τόνια. Καλησπέρα. Η Τόνια είναι απόφοιτη στην κοινωνιολογία και είναι και φοιτήτρια ψυχολογίας και ειδικευόμενη στη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία στην Ιατρική Σχολή της Κρήτης. Έχεις ξανάρθει, Τόνια μου, βλέπεις ότι και τούτη νύχτα έχει θέματα της κοινωνίας που βράζουν. Έτσι είναι το έγκλημα, είναι τα Τέμπη που είναι μια πληγή ανοιχτή και δεν νομίζω ότι θα κλείσει ποτέ αυτή. Και όχι μόνο. Τα Τέμπη ειλικρινά έχουν συνεπάρει ολόκληρη την κοινωνία και αν υπάρχει κάτι αισιόδοξο είναι ότι η νέα γενιά μπαίνει πιο δυναμικά σε όλο αυτό, πόσο μάλλον όταν η ίδια η κοινωνία την απειλεί και μας κάνει να ζούμε την κάθε μέρα μέσα σε ένα κλίμα ανησυχίας, ανασφάλειας. Και στην αντίδραση. Και στην αντίδραση για να έχουμε μία λύση, καταλαβαίνεις. Δηλαδή όλο αυτό τι θα μας δώσει πια. Να μην ξαναζήσουμε τέτοιες αλλά θεραπείες. Αυτό που είπατε ότι και η πρόληψη δεν υπάρχει, όλα γίνονται. Να πούμε και την καλησπέρα μας στον Κωνσταντίνο Τονέζη, που είναι φοιτητής στο τμήμα κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με κατεύθυνση μάλιστα στην εγκληματολογία. Καλησπέρα και σε εσένα, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, κύριε Νικολούδη. Τα θέματά μας είναι ιδιαίτερα, έτσι και η δική σου προσέγγιση είναι απαραίτητη και θέλω όταν βλέπετε κάτι. Έτσι, να παρεμβαίνετε και να μας τα λέτε και με τη δική σας την οπτική. Εντάξει. Εννοείται. Λοιπόν, με πιέζει εδώ και πόση ώρα ο σκηνοθέτης για το πρώτο διαλυματάκι μας, να το πάρουμε για να μπορούμε στην πορεία να φύγουμε για την έρευνά μας, αυτή την βαθιά έρευνα, ετούτη τη νύχτα, με τα θέματα που ακούσατε και από πριν, ότι είναι και αποκαλυπτικά, ειδικά αυτά που θα φέρουμε στο φως και θα δείτε για τα τούνελ του ΟΣΕ, Παναγία μου Χριστέ μου. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε την εξαφάνιση του πατέρα εκεί στον Εύωσμο και μάλιστα βλέπω ότι φτάνουν και πληροφορίες και αυτό είναι θετικό. Να δούμε την εξαφάνιση μιας γυναίκας που μας ήρθε, Γιώργο, πριν από λίγο. Ακριβώς, Αγγελική. Την ενεργοποίηση του Missing Alert, λοιπόν, έχει προκαλέσει εξαφάνιση μιας γυναίκας από το κέντρο της Αθήνας. Η Αγγελική Κυβεργιώτη, 50 χρόνων, αγνοείται από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 από την περιοχή του Παγκρατίου. Το Missing Alert προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Να πούμε ότι η Αγγελική έχει ύψος 1,70, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, ενώ την ημέρα που χάθηκε φορούσε τζιν μπουφάν και τζιν παντελόνι. Όποιος έχει κάποια πληροφορία τέλος, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Missing Alert όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 10-17, το τούνελ αλλά και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Βέβαια, το συναγερμό τον έχουμε λίγο αργά, γιατί χάθηκε η γυναίκα το Σεπτέμβριο του 2022. Εύχομαι να είναι όλα καλά και περιμένουμε τις πληροφορίες δικές σας. Φάνη μου, πριν ξεκινήσουμε να πούμε και για τον άνδρα που αγνοείται από τον Πειραιά, από την Νίκαια. Πάνω από τρεις μήνες αγνοείται ο Θοδωρής Καλφακάκος, 46 χρόνων. Ο Θοδωρής χάθηκε την 3η 6 Δεκεμβρίου από την περιοχή Άγιος Φίλιππος στη Νίκαια, κοντά στο γήπεδο του Ιωνικού. Μετά από επίσκεψη σε συγγενικό του πρόσωπο, τελευταία επικοινωνία είχε με τον αδελφό του το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Οι συγγενείς του απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την εκπομπή ή την αστυνομία, καθώς υπάρχουν φόβοι για τη ζωή του. Μαζί του δεν είχε το κινητό του τηλέφωνο, αλλά ούτε και την ταυτότητά του. Η οικογένειά του τον αναζητά ακόμα και σε μοναστήρια, ενώ ο αγνώμενος έχει ύψος 1,75 στα μαλλιά και μάτια. Θέλω λοιπόν, φίλοι μου, τώρα να πάμε στον Εύωσμο και να δούμε την μητέρα του αγνοούμενου και την νύφη του να μας περιγράφουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες χάθηκε. Λέγαμε και πριν ότι είναι μια υπόθεση ιδιαίτερη, γιατί σε αυτό το παιδάκι υπάρχει έτσι μια μητέρα βαριά άρρωστη, έτσι ένας πατέρας αγνοούμενος και είναι μια κατάσταση που τη βιώνει και η γιαγιά. Έχουν έρθει πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, προσπάθησαν να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο, ο ίδιος έφτιαχνε εικονοστάσια. Μια ευτυχισμένη οικογένεια και όμως τα πάντα ανατράπηκαν όταν ξαφνικά άρχισαν κάποια προβλήματα για αυτόν τον νεαρό που ήταν της εκκλησίας και έφτιαχνε την εικονοστάσια. Μπορούμε να πάμε να πάρουμε έτσι μια εικόνα, μια γεύση και να ανταποκριθούμε σε αυτή την έκκληση της μάνας που προσπαθεί έτσι με τα λίγα τα ελληνικά της έτσι να μεταφέρει αυτόν τον πόνο και να απευθυνθεί σε όλο μας για να τη βοηθήσουμε. Για πάμε. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους τι έχει απογίνει αυτό το παιδί. Είναι κρίμα.
ζωντανός είναι να βρεθεί, νεκρός είναι να βρεθεί. Δεν γίνεται. Δεν θα ησυχάσει ποτέ ούτε η μαμά του, ούτε ο μπαμπάς του, ούτε ο αδερφός του, ούτε η γυναίκα του, ούτε το παιδί του. Μια ζωή δηλαδή θα τον ψάχνουν έτσι. Να ζήσεις έτσι, με αυτή τη στεναχώρια. Τι φοβάστε? Δεν ξέρω τώρα. Εξαφανίστηκε και οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε όπως είναι. Πολύ καλός ήταν, όλοι για αυτός μιλάνε. Πολύ καλός ήταν. Και χαρακτήρα της και όλα, όλα. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, ήταν πολύ γεροδεμένος, δούλευε. Στην Περαία μένανε πολλά χρόνια. Είχαν δικό τους μαγαζί εκεί οι γονείς του, πατσατσίδικο. Αυτός δούλευε στα λάστιχα αρκετά χρόνια. Έβαζε λάστιχα στα μάξια. Ήταν 5 χρονών όταν ήρθαμε εδώ. Σχολείο πήγε εδώ στην Ελλάδα. Εδώ όλα. Αρκετά χρόνια έφτιαχνε και εικονοστάσια, έτσι. Ναι, και εκεί δούλεψε, ναι. Τι έκανε, δηλαδή? Αυτά εκκλησάκια, μικρά εκκλησάκια που είναι. Πολύ δύσκολη δουλειά ήταν. Γνώρισε τη γυναίκα του, παντρεύτηκε, έκαναν ένα παιδάκι. Ξεκίνησε να δουλεύει στα εκκλησάκια εκεί στο Τιτάν, πάνω στον περιφερειακό. Ήταν και έτσι και θρησκευόμενος ιδιαίτερα, δηλαδή αφού... Ναι, ήτανε όντως. Η γυναίκα του βρήκε αυτή τη δουλειά. Προσπαθούσε συνέχεια να κρατήσουν την οικογένειά τους. Είχαν αρχίσει ήδη δηλαδή τα προβλήματα? Ναι. Εγώ δούλεψα μέρα νύχτα και δεν έβλεπα πολύ. Μόνο Κυριακή πρωί μέχρι βράδυ ερχόμουν. Εσείς είστε ο άνθρωπος που σηκώνει και όλο το βάρος της οικογένειας. Γιατί και η γυναίκα του, από ό,τι γνωρίζω, έχει κάποια προβλήματα. Ναι, έχει και ένα αγοράκι. Ναι, 10χρονο αγόρι. Νύφη μου έχει προβλήματα και δεν μπορεί. Πολύ σοβαρό. Ρωτάει ο μικρός για τον μπαμπά του. Εμείς προσπαθούμε μην να πούμε τίποτα. Να ξεχαστεί λίγο παιδί μέχρι να δούμε μήπως να βρεθεί, δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί.
Υπήρχε μία πληροφορία στην εκπομπή που λέει ότι ο Ράικ δεν ζει. Ναι. Το έχετε ακούσει. Σας έχουν ενημερώσει και από την αστυνομία. Ναι, ναι. Τι σας έχουν πει? Μας είπαν ότι κάποια κοπέλα, κυρία, γυναίκα, έστειλε αυτό το email σε κάποιον φίλο του ότι ο Ράικ δεν ζει. Μας είπαν ότι γίνονται έρευνες και ότι ό,τι νεότερο θα έχουμε θα σας ειδοποιήσουμε. Αγνοείται από τις 10 Νοεμβρίου λοιπόν του 22 Αράικα από εκεί από τον Εύωσμο. Ακούσαμε τους δικούς του ανθρώπους. Μας έδωσαν μια πρώτη εικόνα για αυτή την υπόθεση, την περίεργη. Και το ευχάριστο είναι και να πάμε στον Εύωσμο, παρακαλώ, να δούμε εκεί και την Εύα την Καλίνη με τους συγγενείς και τους εθελοντές. Το ευχάριστο είναι ότι φτάνουν πληροφορίες. Τώρα, εάν αφορούν στον ίδιο ή αν υπάρχει μια ομοιότητα, δεν το ξέρουμε, αλλά οφείλουμε να το ερευνήσουμε, κύριε Ράμο, έτσι. Βλέπουμε και είναι και στον Εύωσμο. Κάποιες πληροφορίες πρώτες είναι στον Εύωσμο και θα δούμε μετά και τις άλλες. Τάκη, για πες μου λίγο. Λοιπόν, μας ακούτε, μας ακούτε. Έχουμε και την καθυστέρηση στην επιστροφή εκεί. Ναι. Για πες μου, Τάκη, την πρώτη. Υπάρχει ένας άνδρας ο οποίος έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Ράικ. Ναι. Είναι όντως στην περιοχή του Ευώσμου. Στην Καρολίδη Δημητρίου έχει ένα γνωστό σούπερ μάρκετ εκεί, μεγάλο σούπερ μάρκετ. Φαίνεται να έχει βρει κατάλημα στην είσοδο και να κοιμάται. Το ένα είναι στην περιοχή αυτή, μπορούμε να σου το δώσουμε. Το άλλο, Γιώργο. Ένα ακόμα στην κεντρική πλατεία Ευώσμου, στο σημείο που βρίσκονται οι άστεγοι, ένα άτομο το με κοινά χαρακτηριστικά μας αναφέρει μαρτυρία με τον Ράικ. Τώρα στον Ευώσμο, βέβαια, κινήστε κι εσείς. Αν ήταν, δεν θα τον είχατε βρει, αλλά δεν χάνουμε τίποτα να τα ερευνήσουμε αυτά. Και Δημήτρη, το άλλο που μας πάει. Η πληροφορία μας στέλνει λίγο έξω από τα διαβατά, στα παλιά βαγόνια του ΟΣΕ μας, λένε εκεί. Τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες, ένας άνθρωπος με κοινά χαρακτηριστικά που φαίνεται να έχει βρει καταφύγιο εκεί. Δεν χάνουμε τίποτα να τα ερευνήσουμε όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Είναι και κοντά στον Εύωσμο, είναι και στην περιοχή των Διαβατών. Ας κινηθούμε λιγάκι τώρα και να τα βέβαια. Πούμε. Θα ενεργοποιήσω τους εθελοντές, θα πάμε και στα τρία σημεία. Και τα ξαναλέμε, ναι. Για πες μου και το άλλο, ναι. Ωραία. Ναι. Έγινε, θα έρθω πάλι κοντά σας. Για πες μου, Τάκη. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε κάτι εδώ. Ναι. Και να ετοιμάζομαστε, παιδιά, για να προχωρήσουμε. Γιατί περνάει και η ώρα, για πες μου λίγο, να μπορούμε να το βρούμε αυτό. Για δώσ' μου το. Να γυρίσω εγώ, φεύγω από Θεσσαλονίκη, όσο θα ξεκινήσουν οι έρευνες να το πάρουμε αυτό, να δούμε τι γίνεται. Και θέλω να γυρίσουμε, φίλοι μου, στην Σάμο και στη δολοφονία αυτή που ταλανίζει εκεί την περιοχή, το νησί. Με θύμα το Λεωνίδα το Χατζημιχάλη. Επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, συνταξιούχος ήταν ο άνθρωπος. Είχε ένα βιτίο μεταφοράς λιμάτων και ζούσε στο Παλαιόκαστρο εκεί στο νησί. Πέρασαν 7 μήνες από τη δολοφονία του. Με δίκανο τον πυροβόλησαν σε ένα καρτέρι θανάτου. Βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Αυγούστου σε ερημική τοποθεσία, σε βουνό κοντά στην Ψηλή Άμμο, την ώρα που άδειαζε τα λίμματα από το φορτηγό βιτίο του. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, μια παράξενη ιστορία, με έρευνα που έχουμε κάνει και εμείς εκεί. Έχουμε μιλήσει με κατοίκους και όχι μόνο, αλλά και με κάποιους που μας έλεγαν σαν μάρτυρες ότι μπορούσαν να μας ανοίξουν ένα δρόμο για να φτάσουμε κάπου. Αυτά τα λένε σε μια εκπομπή. Θέλω να πιστεύω ότι και στις αρχές έχουν δοθεί ανάλογα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν κάπου. Μιλήσαμε με τον γιο του που τον βρήκε νεκρό στις 7:20 το πρωί της επόμενης μέρας, τον αναζητούσε και τον βρήκε έξω από το φορτηγό Μπρούμητα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος προσπάθησε να φύγει, να ξεφύγει από το δολοφόνο του και έπεσε έξω από το φορτηγό του και εκεί τον βρήκε ο γιος του το πρωί. Ο ιατροδικαστής αναγράφει ως ώρα θανάτου γύρω στις 2 τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου, μπορεί να ήταν και νωρίτερα. Θέλω να ακούσουμε το γιο του, μιλήσαμε πάλι, να δούμε πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή και τι γίνεται, γιατί είναι πραγματικά παράξενο όλο τούτο. Στην αρχή είχαν στραφεί και στον οικογενειακό χώρο κλπ. Τέλος πάντων υπάρχει μια αναστάτωση μεγάλη και φοβούνται όλοι τα χειρότερα. Μπορούμε να ακούσουμε το γιο του, τι μας λέει τώρα. Τελειώ. Τι έγινε, κανένα νέο
Τίποτα. Τίποτα. Σπύρα δεν είναι εγώ. Πια δεν είναι ούτε υπομονή. Έχω τίποτα. Μίλησες πάλι με αστυνομία. Μίλησα, ναι. Αλλά δεν έχω πολύ υπομονή. Χρόνο θέλει, χρόνο. Το καλοκαίρι και ακόμα να μην υπάρχουν στοιχεία, να μην βρίσκουν. Δεν ξέρω τάκι τι γίνεται. Τι σου λένε, ότι είμαστε σε καλό δρόμο πάλι. Ναι, τώρα ναι. Έγινε πολύ καλός ο δρόμος τώρα. Έτσι, ήταν σε καλό δρόμο, τώρα είμαι πολύ καλός ο δρόμος. Σου είχαν πει για κάποιον μάρτυρα που δεν είναι στο νησί. Δεν μπορώ από καλό άκρη. Δεν μου είπανε τίποτα, δεν μου λένε βασικά τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν μου λένε τίποτα. Στο πώς ήμασταν πριν από τις γιορτές, σε αυτή την εικόνα είσαι. Ναι, ναι. Είμαι τόσο πορτουνιασμένος, το αποτέλεσμα με απασχολεί. Το αποτέλεσμα πρέπει να φτάσουμε όμως. Δεν πρέπει, τόσο καιρό. Και δεν είναι τίποτα άλλο, κυκλοφορεί και ελεύθερος αυτός, καταλάβες. Δεν είναι. Αυτός είναι άνανδρος. Όσο μπορεί και κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Που είχε βρει τον πατέρα του νεκρό. Είμαστε εδώ πάλι με τη συγγενή που είναι μαζί μας. Μας λένε ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, είναι καλός ο δρόμος, τώρα είναι πολύ καλός. 7 μήνες δεν έχει βρεθεί τίποτα, δηλαδή όλο αυτό έχει και μια ειρωνία, το ότι μας δουλεύουν, δεν βρισκόμαστε κάπου. Και στην αρχή υπήρχε και μια αναστάτωση στην οικογένεια μέσα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Επειδή το παιδί βρήκε τον μπαμπά του, όπως καταλαβαίνετε στην κοινωνία, σου λέει κάτι έχει γίνει με το παιδί και έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα εμείς να βάλουμε δικούς μας ανθρώπους, να ψάχνουμε, να δούμε τι έχει γίνει. Αν η αστυνομία, κυρία Νικολούλη, δεν μπορεί να κάνει κάτι, ας μας το πει. Να έρθει μια βοήθεια από την Αθήνα, να στείλουν ένα κλιμάκιο στο νησί από την Αθήνα. Γιατί όλη αυτή η ταλαιπωρία. Χωρίς τίποτα, είμαστε σε καλό δρόμο και πάμε σε καλό δρόμο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Και ψάχνεστε εσείς, δηλαδή βάζετε δικούς τους ανθρώπους και κάνετε τις έρευνες αυτές για να δείτε πού μπορεί να κινεί το δράστης. Αυτό είναι φοβερό. Να ξέρετε και μόνο με την ιδέα ότι ο δράστης είναι ελεύθερος. Πέστε μου εσείς πώς θα νιώθατε. Εγώ για αυτή την ώρα είμαι γυρισμένη με την πλάτη. Από το φόβο. Από το φόβο, ακριβώς. Στην αρχή δηλαδή έδειχναν κάποια μέλη της οικογένειας, κινήθηκαν εκεί οι έρευνες, έχασαν χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι χάσανε πολύ χρόνο, ναι. Χάσανε πολύ χρόνο. Και ξανά μανά τα τηλέφωνα και να ψάξουμε αριθμούς και να ψάξουμε τα κινητά. Και αφού βρήκαμε τα κινητά, έτσι μας λένε. Ό,τι μας λένε, σας λέω. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να έρθει κλιμάκιο από την Αθήνα να κάνω έκκληση σε αυτό. Να τελειώνουμε. Βέβαια, ακούμε μετά και τις κόρες του που λένε και κάτι χαρακτηριστικό, γιατί όπως είπαμε και εκεί η κοινωνία είναι κλειστή. Ο Λεωνίδας Χατζημιχάης δεν είχε δώσει δικαιώματα σε κανέναν. Ποτέ. Απλά άδειαζε τα λίμματα. Αλλά και πάλι, είχαμε και μια κουβέντα πριν, το λέγατε κι εσείς ότι το γεγονός ότι άδειαζε τα λίμματα σε μια περιοχή εκεί που δεν ενοχλούσε κάποιον άλλον δεν είναι και αιτία για να τον δολοφονήσουν με κάποιο τρόπο. 25-30 χρόνια γίνεται αυτή η δουλειά. Τώρα ξαφνικά. Μπορεί να είναι ξαφνικά, κυρία Νικόλου, τι να σας πω. Έχει χαλάσει τόσο πολύ η κοινωνία που μάλλον πρέπει να ξανασυστηθούμε. Ναι, αλλά δεν ο χώρος όμως εκεί με τα λίμματα είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο χώρο να κινηθεί η αστυνομία αν από εκεί προέρχεται ο δράστης. Συγκεκριμένα άτομα που πηγαίναν, τι νομίζω ότι έκανε τις business και ιστορίες. Και συγκεκριμένα άτομα, παλιοί γνώριμοι, φίλοι και αυτοί τον είχανε. Αυτό, κύριε Δακουρά, αυτό που λέμε εδώ τώρα για τη Σάμμο είναι ότι αν για κάποιο λόγο εκεί δεν μπορεί η ασφάλεια να προχωρήσει ή γιατί δεν έχει άτομα ή γιατί υπάρχουν δυσκολίες, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει βοήθεια από την Αθήνα, δεν πάει ένα κλιμάκιο για να δει κάτι τέτοιο. Γιατί αν είναι κάποιος που εκτελεί επαγγελματίες οδηγούς θα ξαναχτυπήσει.
Γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο φόβος, καταλάβατε για το λέω. Ναι, σίγουρα. Οι τοπικές αστυνομίες είναι σίγουρα αποδυναμωμένες. Γνωστό αυτό, με πολλές υποχρεώσεις και παράργα. Ωστόσο, θα μπορούσε να ζητήσει ιεραρχικά από την αστυνομική διεύθυνση, από την επιθεώρηση αστυνομίας και από τον αρχηγείο, εν πάση περιπτώσει, ώστε να σταλεί ένα κλιμάκιο να ερευνήσει. Δεν μπορεί, γιατί εδώ έχουμε στοιχεία. Είναι σχεδόν οφθαλμοφανή. Γνωρίζουμε, έχουμε την αρχή του νήματος. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να καθυστερεί μια τέτοια έρευνα. Είμαστε σε δρόμο. Είναι αυτό που έλεγε και η Μαρία Γιαγγελή που είναι εκεί στην ΚΟ δίπλα, ότι συνήθως στα νησιά ο ένας δίνει τον άλλον. Δηλαδή και ξέρεις που μπορεί να προέρχεται. Ακριβώς, είναι κλειστές οι κοινωνίες. Ένας δράστης, υποψιάζεσαι, εννοείται. Είναι όλοι ύποπτοι. Και αν μιλάμε και για θέμα τώρα ανταγωνισμού, εργασίας, γνωρίζονται ο ένας με τον άλλον. Έτσι, και ενδεχομένως αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, να μιλάμε και για ένα έγκλημα μίσους ή για ένα έγκλημα με κίνητρο προκατάληψης. Θα το δούμε όμως αυτό, θα φανεί αν είναι κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση. Και ένας δικηγόρος στην οικογένεια μπορεί να τη βοηθήσει δηλαδή απλά για να βλέπει τι γίνεται, πώς προχωράει η έρευνα. Αυτό σίγουρα. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν έχει υποβληθεί η μήνυση κατά γνώστων, εάν εκπροσωπείται η οικογένεια από κάποιον δικηγόρο. Σχετικά με την πορεία των ερευνών. Δεν έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, γιατί εμπιστεύονται και τις αρχές και περιμένουν από τις αρχές, ας πούμε, το επόμενο βήμα για να ξέρουν πώς να κινηθούν, τι να περιμένουν. Αλλά τελικά τώρα. Έχουν περάσει 7 μήνες. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Όπως έχουν βαλτώσει οι έρευνες, πείτε μου, παιδιά, τι γίνεται. Τώρα θα πάμε στο τύριο για να δούμε. Για τον Αράη, μια καλή πληροφορία, η οποία βέβαια ήταν γέρα. Δώστε το μισό λεπτάκι λίγο. Και έχει μια παρουσιακή. Πώς μπορεί να γίνει η προσέγγιση τώρα, γιατί είναι και περίεργα τα πράγματα εκεί. Ναι, τι να κάνουμε. Να ενημερωθεί η αστυνομία, τι να κάνουμε. Τώρα δεν είναι κανείς εκεί να έχουμε μια επικοινωνία με κάποιο τρόπο που έχει επαφή. Ναι, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να δούμε. Οι εθελοντές ήδη πάνε για τον πατέρα που αγνοείται στον Εύωσμο, πάνε σε διάφορες περιοχές εκεί. Αυτό. Πώς μπορούμε εδώ, για σε άλλη υπόθεση τώρα, πώς μπορούμε εδώ πέρα να το χειριστούμε για να έχουμε την προσέγγιση εκεί. Μπορεί ο ίδιος να πάει, μπορεί να ειδοποιήσουμε την αστυνομία, τι να γίνει, παιδιά, γιατί πρέπει να το δούμε. Να δούμε αν είναι κάπου εκεί κοντά. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Τώρα με κλείσω, κύριε. Μισό λεπτό. Τι μου ζητάς? Πάρ' το. Λοιπόν, μπορείτε παρακαλώ να μου δείξετε τη φωτογραφία του πατέρα που αγνοείται τους τελευταίους 4 μήνες από την Θεσσαλονίκη. Για δείξτε τι μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή. Βλέπετε αυτή τη φωτογραφία? Είναι η τελευταία, η πρόσφατη, που τον δείχνει έτσι και πιο εξαντλημένο, πιο αδύνατο, έχει ύψος 1,75. Είναι αυτός. Αυτός. Και αυτό συνέβη πριν από 15 μέρες περίπου στην Εγνατία. Η αστυνομία το 100 ήταν. Ποιος ήταν? Μπορούμε να ξέρουμε? Ή η τοπική αστυνομία θα είναι δηλαδή περιπολικό από το 100. Και τον πήγαν σίγουρα στη Σταυρούπολη στο νοσοκομείο. Πριν 10-15 μέρες στη Σταυρούπολη. Ναι. Άρα χάθηκε και από εκεί δηλαδή. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί μια άκρη ποιος τον πήρε, αν τον πήγαν όντως εκεί, αν είναι αυτός και πού μετά. Έχουμε μια πρώτη. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε σίγουρος λοιπόν, όπως τον βλέπετε, ότι είναι. Είδατε τη φωτογραφία. Ότι είναι αυτός, εντάξει. Ναι. Το βλέπουμε, δείχνουμε πάλι. Εντάξει, να δούμε τώρα από Σταυρούπολη και από αστυνομία τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τον πατέρα, φαίνεται να έχει γίνει, αν είναι αυτός, κάποιο μπέρδεμα μεγάλο. Αν μας ακούτε εκεί και από την αστυνομία, από το 100, αν πριν 10-15 μέρες από την Εγνατία πήρατε ένα άτομο που του μοιάζει, αν είναι αυτός, είναι αγνούμενος. Έχει δηλωθεί η εξαφάνισή του. Πώς μπορεί να βρέθηκε ένας αγνούμενος εκεί στον δρόμο και να οδηγήθηκε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στη Σταυρούπολη και να χάθηκε και από εκεί? Μου κάνει εντύπωση όλα αυτά, αν ισχύουν. Έτσι, από τη στιγμή που έχουμε εξαφάνιση δηλωμένη. Έτσι, είναι πολύ περίεργο. Αλλά τούτα θα τα δούμε. Δεν μου λέτε, θέλω λίγο όσο γίνεται η έρευνα αυτή να προχωρήσουμε στα Τέμπη. Γίνεται η έρευνα Θεσσαλονίκη στην περιοχή. Ψάχνουμε εδώ τώρα να δούμε και. Μιλάμε στην Σταυρούπολη. Ναι. Στο σύστημα το ηλεκτρονικό δεν είναι περασμένο κάποιο τέτοιο όνομα.
κοιτάνε και στα επίγοντα μήπως πέρασε, εισαγωγή δεν έγινε ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το νοσοκομείο Σταυρούπολη που μας βοηθά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, ανοίγουμε μια παρένθεση τώρα από την έρευνα που γίνεται και θέλω να πάμε, φίλοι μου, στην τραγωδία των Τεμπών. Λέγαμε από την αρχή ότι αν μείνουμε σε αυτό το θέμα που μας έχει σοκάρει όλους, με τη σύγκρουση των δύο τρένων και τους 57 νεκρούς, θα δούμε τις εξελίξεις, θα δούμε όλα αυτά όσα αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα. Και είναι ιδιαίτερα. Και θα έλεγα πως ανοίγουν ένα δρόμο για την τιμωρία και άλλων προσώπων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται στον ΟΣΕ. Είναι εδώ και οι δικοί μας που θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Αλλά θέλω να δούμε κάτι. Στον ενημερωτικό τομέα του ΜΕΓΑ έγινε ένα ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ για τη σύραγγη στο ΟΣΕ. Μπήκαν κάποιοι ρεπόρτερ μέσα και ήταν μια εικόνα. Θα δούμε το σχετικό βίντεο γιατί με αφορμή αυτή την εικόνα κάναμε μια πιο βαθιά έρευνα και αυτά που αποκαλύπτονται μέσα από ένα εμπιστευτικό έγγραφο είναι σοκαριστικά. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το έγγραφο το είδαν κάποιοι θύνοντες και δεν έχουν κάνει τίποτα. Θα τα δείτε, γιατί λέγαμε όλοι ότι αν είχε γίνει η σύγκρουση μέσα σε ένα τούνελ, δεν θα μπορούσε να ζήσει κανείς. Δεν θα είχαμε επιζώντες. Δηλαδή θα ήταν όλοι νεκροί. Όλοι οι επιβάτες νεκροί. Γιατί το λένε αυτό. Θα δείτε το έγγραφο σε λίγο και πώς μια συγκεκριμένη αρχή ζητούσε από τους θύνοντες του ΟΣΕ να πάνε εκεί και να δούνε αυτά που υπάρχουν και αυτά που μπορεί να γίνουν παγίδα θανάτου. Πήγανε σε 15 τούνελ, δεν πήγανε στα υπόλοιπα 3. Είναι πραγματικά σοκαριστικά. Αλλά πριν βγάλουμε τα δικά μας στοιχεία, θέλω να δείτε το σχετικό ρεπορτάζ από το τμήμα ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Εικόνες πλήρους εγκατάληψης. Σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα πυρασφάλειας. Ακατάλληλος φωτισμός. Δυσκολίες επικοινωνίας μέσα στις σύραγγες. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει ρεύμα ούτε νερό. Σβήνουμε το φως της κάμερας και σε αυτή την κατάσταση πρέπει ο κόσμος να προχωρήσει. Είναι η δραματική εικόνα που παρουσιάζει σχεδόν το σύνολο των τούνελ των ελληνικών σιδηροδρόμων. Το ΜΕΓΑ βρέθηκε στο τούνελ των Νέων Πόρων λίγα χιλιόμετρα πριν από το σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στα Τέμπη και κατέγραψε τις τραγικές ελλείψεις. Βρισκόμαστε 6 μέτρα μετά την είσοδο του τούνελ στους Νέους Πόρους. Αυτή είναι η πρώτη πυροσβεστική φωλιά που συναντήσαμε, η οποία είναι άδεια και όπως βλέπετε η μάνικα έχει γίνει ένα με απορρίμματα αλλά και με φύλλα δέντρων. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής που αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή, η εικόνα στα περισσότερα τούνελ είναι κυριολεκτικά αποκαρδιωτική. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος στις 15 από τις 18 σύραγγες. Σύμφωνα με αυτοψία της πυροσβεστικής, τα 15 από τα 18 τούνελ των σιδηροδρόμων είναι ακατάλληλα. Στα 126 μέτρα μετά την είσοδο του τούνελ συναντάμε την πρώτη επιγραφή για τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Το δοκιμάσαμε και αυτό δεν λειτουργεί. Ανάλογη είναι η κατάσταση και με το ανσασέρ, ενώ η πόρτα που οδηγεί στα σκαλιά για την έξοδο είναι κλειδωμένη. Εδώ έχει ένα σανσέρ που δείχνει ότι είναι στο μηδέν. Παρ' όλα αυτά δεν λειτουργεί. Ανύπαρκτο και το σύστημα εξαερισμού. Οι ανεμιστήρες δεν είναι σε λειτουργία, κάτι που ενδεχομένως θα προκαλούσε αναπνευστικά προβλήματα σε πιθανό εγκλωβισμό ανθρώπων. Όσο προχωράμε μέσα στο τούνελ, τόσο λιγότερο υπάρχει φως. Βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί καμία λάμπα, δεν ανοίγει καμία λάμπα προς το τούνελ μέσα. Στοιχεία που μαρτυρούν ολοφάνερα την απαράδεκτη κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και των τούνελ και παραπέμπουν σε άλλη εποχή. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ των συναδέρφων εδώ στο ΜΕΓΑ, προχωρήσαμε πιο βαθιά να δούμε, εντάξει, πέρα από αυτά που υπάρχουν στις σύραγγες και είναι παγίδες, τι άλλο μπορεί να είναι, ποιο είναι το επικίνδυνο, τι έλεγαν στο εμπιστευτικό έγγραφο προς τον ΟΣΕ και γιατί έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου τότε. Να μην πω εγώ πολλά, δείτε το. Για 1,5 χρόνο προσπαθούσε η πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει ελέγχους και αυτοψίες παρουσία στα ελεγχών του ΟΣΕ σε όλες τις μεγάλες μήκους άνω του 1 χιλιόμετρου σύραγγες του σιδηροδρομικού δικτύου. Αν και τα στελέχη του ΟΣΕ γνώριζαν την επιτακτική ανάγκη χαρτογράφησης και οργάνωσης σχεδίου επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
δεν συνεργάζονταν εύκολα. Λόγω φόρτου εργασίας. Τα αποτελέσματα της καταγραφής απογοητευτικά. Ακατάλληλες και οι 15 σιδηροδρομικές σύραγγες που ελέγχθηκαν κατά την αυτοψία της πυροσβεστικής. Σε 3 τουνέλ σε Αγίους Αναργύρους, Αττικής και Κακιά Σκάλα, τα αρμόδια στελέχη του ΟΣΕ δεν προσήλθαν παρά τις προσκλήσεις, ώστε να πραγματοποιηθούν και εκεί αυτοψίες. Τι διαπιστώθηκε? Παντελής απουσία εξοπλισμού πυρόσβεσης, όπου υπάρχει είναι πλημελώς συντηρημένος και μη λειτουργικός. Απουσιάζουν θύρες διαφυγής πολιτών, αλλά και τρόπος πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση ανάγκης. Απουσιάζουν λεκάνες απορροής για το ενδεχόμενο ατυχήματος τρένου που μεταφέρει τοξικά ή επικίνδυνα χημικά και δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν τα συστήματα εξαερισμού. Ακόμη και το πιο απλό ατύχημα είναι ικανό να μετατρέψει τα τούνελ σε δολοφονικούς θαλάμους αερίων χωρίς σημεία διαφυγής. Για την άθλια και άκρως επικίνδυνη κατάσταση που επικράτει στις σύραγγες, είναι εδώ και μήνες ενήμεροι αρμόδιοι φορείς, ο ΟΣΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Σιτηροδρόμων και το Υπουργείο Μεταφορών, που απλά δεν έκαναν τίποτα. Σε οποιαδήποτε άλλη ευνομούμενη χώρα, οι σύραγγες θα ήταν κλειστές. Θα είχαν επιβληθεί εξοδοτικά πρόστιμα στην εταιρεία διαχείρισης και θα είχε παρέμβει εισαγγελέας. Σε ερώτημα του τούνελ γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει ήδη συμβεί, η απάντηση υπευθύνων ήταν ότι έχουν δεμένα τα χέρια τους. Δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό όπως υποστηρίζουν, καθώς λείπει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές ασφαλείας των σιδηροδρομικών τούνελ. Κατά συνέπεια, ακόμη και η δικαιοσύνη αδυνατεί να παρέμβει. Αντιθέτως, στις σύραγγες των αυτοκινητοδρόμων ορίζονται και διευθετούνται με ακρίβεια ανάλογα ζητήματα. Εργασίες που η εταιρεία διαχείρισης του οδικού δικτύου είναι υποχρεωμένη να έχει πραγματοποιήσει και προδιαγραφές ασφαλείας που απαρεγκλήτως πρέπει να τηρεί χωρίς καμία δικαιολογία. Το μόνο βέβαιο είναι πως για την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση των σιδηροδρομικών τούνελ όλοι γνωρίζουν. Είναι ακόμη μια περίπτωση που η αμέλεια λαμβάνει αυταπόδεικτα τον χαρακτηρισμό εγκληματική. Φαντάζεστε ένα δυστύχημα μέσα σε ένα τέτοιο τούνελ? Να μην υπάρχουν σημεία διαφυγής των πολιτών? Να μην υπάρχουν λεκάνες απορροής σε περίπτωση ατυχήματος τρένου που μεταφέρει τοξικά ή επικίνδυνα χημικά? Δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν τα συστήματα εξαερισμού. Δηλαδή, αν είχε συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα μέσα σε ένα τούνελ, τι θα κάναμε? Και ενώ τώρα έχουμε την εικόνα αυτή, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, υπάρχει αυτή η εικόνα, δεν έχει γίνει τίποτα για να βελτιωθεί. Και σε λίγο θα ξεκινήσουν πάλι. Θα έχουμε μέχρι τέλος του μήνα την επανεκκίνηση των τρένων, έτσι δεν είναι? Θα πάρει ζωή πάλι ο σιδηρόδρομος στη χώρα. Ξεκινάει ο Σονούπο. Αυτά εδώ. Ποιος τα είδε και έχει ενημερωθεί? Ανάμεσα βλέπουμε εδώ σε όλες τις υπηρεσίες που ενημερώθηκαν είναι και η ΡΑΣ, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Την οποία ΡΑΣ τώρα δεν την είδαμε να μιλάει για τους σταθμάρχες και για την εκπαίδευση? Τώρα, με τα θάνατον που λέμε. Τώρα λέει κρούει τον κόδωνα εκεί στην, στο ΕΕ. Έχει κάνει αυτεπάγγελτη η ΡΑΣ, έχει κάνει αυτεπάγγελτη έρευνα. Και να δει τι γίνεται. Αλλά νομίζω από ότι ενημερώθηκα και είδα ότι μόνο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού. Περαιτέρω, δεν είδα κάτι άλλο. Αυτό βλέπουμε. Ενώ τώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει ενημερωθεί και η ΡΑΣ. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να κινηθεί και αυτή και για αυτή την εγκληματική αμέλεια σε αυτό το χώρο? Αυτό είναι τραγικό όλο το εδώ που. Αν συμβεί κάτι μέσα εκεί, τι θα κάνουμε μετά? Εγώ πλέον σκέφτομαι ότι ίσως πρέπει να κάνουν όλοι όσοι έχουν μπει σε τρένο μήνυση πια κατά παντός υπευθύνουν για το κίνδυνο που διατρέχαμε. Αυτά είναι τρομακτικά. Δηλαδή, είναι μηνύσιμο όλο αυτό, όχι μόνο για το ατύχημα που έγινε. Για οποιονδήποτε έχει εμπιστευτεί το τρένο ως μεταφορικό μέσο. Όλοι οι πολίτες πρέπει να κάνουν μήνυση εδώ. Αυτά είναι προκλητικά εγκληματικά. Τα τρένα, συγγνώμη κιόλας, τα τρένα αυτά παρουσιάζονται ως σύγχρονα στον κόσμο, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τελευταίας τεχνολογίας και βλέπουμε εδώ πέρα τη δυσλειτουργικότητα. Βλέπουμε την αδυναμία του...
Δεν υπάρχει καν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα, πραγματικά. Είναι μοθυσία για να μπορεί να παρέμβει και η εισαγγελία, δηλαδή. Ναι. Για τα τούνελ του ΟΣΕ, για τα τούνελ των δρόμων των κεντρικών υπάρχει. Υπάρχει. Έτσι, στον ΟΣΕ τον πλησιάζει κανείς, δεν αγγίζει κανείς. Δεν διορθώνουμε και αυτά που υπάρχουν τα λάθη, αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε κιόλας. Εδώ βλέπουμε μια διαχρονική ευθύνη. Δεν είναι δηλαδή, από ό,τι είδαμε και στις εικόνες, δεν είναι κάτι χθεσινό. Είναι κάτι που υπήρχε ανέκαθεν. Η έρευνα όμως αυτή η συγκεκριμένη ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Είχε ξεκινήσει 1,5 χρόνο πριν. Ναι. Ελέγχθηκαν τα 15 τούνελ, βρέθηκε όλο αυτό. Στα 3 δεν εμφανίστηκε κανείς για να πάει να τους ανοίξει και να τους βοηθήσει δηλαδή στην έρευνα. Ήρθε διαφορία. Δεν εμφανίστηκε κανένας. Και γνώριζε ΟΣΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και το Υπουργείο. Και αδράνησαν. Όλα αυτά τι φανερώνουν, όλες αυτές οι παραλήψεις που είχαν δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου για όριστο αριθμό προσώπων. Δηλαδή θα μπορούσε να βλέπουμε αυτό ανά πάσα στιγμή. Και αν γινόταν στο τούνελ, αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως ένα τέτοιο δυστύχημα θα γινόταν μέσα σε τούνελ. Με αυτή την εικόνα που έχουμε. Δεν θα έμενε κανένας. Κανένας. Και... εδώ βλέπουμε να εστιαζόμαστε και να, στην κατηγορία του σταθμάρχη που είναι προφυλακισμένος, των άλλων δύο σταθμαρχών και του ενός επόπτη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δεν ο τελευταίος τροχός της αμάξης αυτή. Εδώ οι ευθύνες είναι, ανθρώπων που διοίκησαν τον οργανισμό, υπουργών συγκοινωνιών, κυβερνήσεων, ανθρώπων που πήραν λεφτά για συστήματα ασφάλειας των σιδηροδρόμων και δεν τα διέθεσαν, ανθρώπων που αγόρασαν μηχανήματα και μηχανισμούς που δεν ήταν κατάλληλοι. Δηλαδή πρέπει να είναι βαθιά η έρευνα. Αυτό θα δούμε τώρα και με την δικαστική, την συντάκτρια του Μέγκα, την Βάσο την Παλαιού, που είναι εκεί στην Ευελπίδων, να μας δώσει τα καινούργια. Βάσο, ήρθαμε πάλι κοντά σου, είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ με τις αποκαλύψεις για τις σύραγγες του ΟΣΕ, όπου δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, δεν μπορεί να παρέμβει κάποιος εισαγγελέας. Παραδόθηκε με λεπτομέρειες η έκθεση αυτή. Στους ηθήνοντες, κανείς δεν αντέδρασε. Σε λίγο θα έχουμε την επανεκκίνηση των τρένων. Μέσα σε μια τέτοια εικόνα, κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, είναι οι ευθύνες αυτό που λέμε όλοι εδώ. Σήμερα είχαμε τους τρεις πάλι, τον επιθεωρητή και τους δύο σταθμάρχες, να βγαίνουν από το χώρο της δικαιοσύνης, γιατί δεν απολογήθηκαν. Αν δεν κάνω λάθος, δεν απολογήθηκαν. Πήραν προθεσμία. Έτσι ακριβώς, Αγγελική, πήραν προθεσμία. Προκειμένου να απολογηθούν οι δύο σταθμάρχες στις 24 του μήνα και ο υπηθεωρητής στις 30 του μήνα, θα μελετήσουν τη δικογραφία μαζί με τους δικηγόρους τους και θα διαμορφώσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Διαμέσου των δικηγόρων τους δήλωσαν συγκλονισμένοι για την τραγωδία. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι δύο σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι έφυγαν νωρίτερα από το τέλος της βάρδιας τους υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για το δυστύχημα, καθώς έγινε μετά τις 11 η ώρα, που έτσι κι αλλιώς θα είχε λήξει η βάρδια τους, ενώ ο συμβασιούχος σταθμάρχης υποστηρίζει ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να μείνει μέχρι τις 11, καθώς δεν πληρωνόταν τις υπερορίες και το 8ωρό του έλεγε στις 10 η ώρα. Βάσο, ο ένας από αυτούς πήγε και πλαστογράφησε το έγγραφο, το ξέρουμε, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, στο βιβλίο των σταθμαρχών, για να μην φανεί η ώρα που την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Λοιπόν, έλεγαν πως το έγγραφο αυτό έχει σταλεί στα κλιματολογικά εργαστήρια. Θοδωρή, όμως δεν ισχύει αυτό. Εάν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Το έγγραφο δεν έχει σταλεί στα κλιματολογικά εργαστήρια. Όχι, δεν υπάρχει έγγραφο στα κλιματολογικά. Τα κλιματολογικά, το μόνο που έχουν είναι ψηφιακά ευρήματα τα οποία έχουν εξετάσει. Και δεν χρειάζεται κιόλας. Υπάρχει, μένουμε στη δικογραφία ως ένα από τα τεκμήρια που έχουν κατασκευθεί. Αλλά τα κλιματολογικά εργαστήρια έχουν αναλάβει να εξετάσουν μόνο ψηφιακά ευρήματα. Ναι. Προκύπτουν άλλωστε οι ώρες που υπήρχαν εκεί οι σταθμάρχες που έφυγαν από την υπηρεσία τους κλπ. Γιατί έχουν καταγραφεί στα ψηφιακά ευρήματα. Μάλιστα. Και στην κονσόλα και στις κάμερες. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι εύκολα μπορεί να βρεθεί ποιος αλείωσε το έγγραφο αυτό για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με ευθύνες. Αλλά και ο επιθεωρητής που έβαλε στην θέση αυτή τον σταθμάρχη χωρίς την εμπειρία και χωρίς την εκπαίδευση. Είδαμε και την παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας Βάσο, της ΡΑΣ, ας πούμε, που έλεγε ότι ήταν, μιλάει για την εκπαίδευση αυτή και ζητάει να βρεθούν και άλλοι σταθμάρχες που παρήλασαν από αυτό το χώρο, είχαμε και αντιδράσεις από τον ΟΣΕ και όλα αυτά τα σχετικά που βλέπουμε. Εσύ όμως ξέρεις ότι και η έρευνα θα συνεχιστεί και πιο βαθιά, δηλαδή ήδη βρίσκονται στο κατόφλι κάποιων ηθηνόντων του ΟΣΕ οι δικαστές.
Συνεχίζεται η έρευνα του ειδικού εφέτη ανακριτή Αγγελική προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσει να εξετάζει μάρτυρες. Αναμένει να υπάρξουν στοιχεία και από τις απολογίες των τριών νέων κατηγορουμένων. Και είχαμε και δύο σημαντικές μηνυτήριες αναφορές που κατατέθηκαν σήμερα. Μία μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λάρισας και ζητά να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες της ΡΑΣ, καθώς επισημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει ελέγξει πριν γίνει το δυστύχημα αν ήταν ασφαλές το σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας. Και είχαμε και σήμερα και μια μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από τους δικηγόρους μίας εκ των τραυματιών. Με αυτή τη μηνυτήρια αναφορά για πρώτη φορά τραυματίας τρέφεται κατά των ηθηνόντων του ΟΣΕ. Ζητά να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και στον ΟΣΕ αλλά και στα πολιτικά πρόσωπα που είχαν υπό την ευθύνη τους στον ΟΣΕ, Αγγελική. Συνεπώς ανοίγει η δικαστική έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις. Άρα βλέπουμε ότι η υπόθεση αυτή προχωρά σε βάθος. Έχουμε και τις άλλες έρευνες ανοιχτές και των επιτροπών και όχι μόνο. Και θα είμαστε σε μία επαφή για να δούμε τις εξελίξεις. Για να δούμε πέρα από τους δύο και τον επιθεωρητή ποιοι άλλοι θα περάσουν το κατόφλι της δικαιοσύνης και τι θα γίνει. Να σε ευχαριστήσω, Βάσο, για την πληροφόρηση αυτή. Και μπορούμε να ακούσουμε, παρακαλώ, θερμά τον κύριο Παμινών Δαμπούρα, που είναι μηχανολόγος, δικαστικός πραγματογνώμονας σε σιδηροδρομικά ατυχήματα. Καλησπέρα, κύριε Μπούρα. Καλησπέρα, κύριε Νικολούλη. Τι κάνετε, πώς είστε, εσείς έχετε και εμπειρία μεγάλη σε αυτά τα θέματα. Λέγαμε και για... Ναι, σας ακούω, ναι. Προσπαθούμε να είμαστε καλά μετά από αυτό το τραγικό γεγονός. Εσείς, κύριε Μπούρα, έχετε και εμπειρία και από τα τούνελ, βέβαια, των κεντρικών δρόμων, γιατί έχετε και προϋπηρεσία δικατιών στο Υπουργείο Υποδομών. Άρα έχετε και μια εικόνα για αυτά που δείξαμε, που είναι παγίδες πραγματικές και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για να τις βελτιώσει ή δεν έχει ενδιαφερθεί να το κάνει μέχρι τώρα. Κυρία Νικολούλη, τα τούνελ είναι παγίδες θανάτου. Ναι, σας ακούμε. Με ακούτε γιατί δεν έχω καλή επιστροφή. Ναι, σας ακούμε. Ναι, έχουμε ένα θεματάκι με την επιστροφή σήμερα, αλλά όλοι εδώ είμαστε και σας ακούμε. Εντάξει. Τα τούνελ, λοιπόν, είναι παγίδες θανάτου. Τα τούνελ, προσέξτε να δείτε τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν μέτρα... Εσείς μιλάτε κανονικά, μην σας ακούμε. Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Δεν υπάρχει αρμόδιος για τα μέτρα ασφαλείας. Δεν υπάρχει φορέας επιθεώρησης. Δεν έχουν γίνει ποτέ περιοδικές επιθεωρήσεις. Ανάλυση επικινδυνότητα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι έξοδοι διαφυγής, αν υπάρχει φωτισμός, αν υπάρχουν συστήματα εξαερισμού. Επίσης, ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να υπάρχει είναι ο φωτισμός εκένωσης με πινακίδες. Διότι αν συμβεί ένα γεγονός και κοπεί το ρεύμα, θα πρέπει οι επιβάτες που κατεβαίνουν στο τούνελ να γνωρίζουν πού θα πάνε. Γιατί όταν έχουμε ένα τούνελ 4-5 χιλιόμετρα και έχει μείνει περίπου στο μέσον, πού θα γνωρίζουν σε ποιο σημείο εξόδου του τούνελ είναι η πιο κοντινή έξοδος διαφυγής. Επίσης, δεν υπάρχουν συστήματα επικοινωνίας. Δεν υπάρχουν γεννήτριες. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για αμαία, διότι στους σειρμούς, στις αμαξοστοιχίες, υπάρχουν και επιβάτες αμαία. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, αν συμβεί ένα γεγονός, να μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια? Έχει γίνει ποτέ πρόβλεψη για τα επικίνδυνα φορτία? Έχουν κάνει ποτέ περιοδικές ασκήσεις ετοιμότητας με την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου από την πυροσβεστική υπηρεσία θα πρέπει να πάρουν και τυχόν παρατηρήσεις που πρέπει να τις κάνει? Και αν μέχρι σήμερα έχει γίνει έστω μία και πού άσκηση με συμμετοχή της πυροσβεστικής
Και τι άσκηση, γιατί σε ένα τούνελ κινδυνεύουμε από τον καπνό. Ξέρετε κάτι, έχει εσείς... κανείς ασχοληθεί, ναι. Έχει κανείς ασχοληθεί με την πυροσβεστική υπηρεσία για πόσο χρόνο διαρκούν οι φιάλες του οξυγόνου που έχουν οι πυροσβέστες. Επισημαίνετε πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικές παραλήψεις, κύριε Μπούρα, τις οποίες βέβαια δεν είδε ούτε και η ΡΑΣ, γιατί υποτίθεται πως ενημερώθηκε και από την πυροσβεστική υπηρεσία η ΡΑΣ, η συγκεκριμένη αρχή, που την είδαμε να παρεμβαίνει δυναμικά για την εκπαίδευση των σταθμαρχών, αλλά δεν είδαμε να λέει τίποτα για όλα αυτά. Πώς θα έχουμε λοιπόν την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων εδώ στη χώρα μας με τέτοια σοβαρά προβλήματα, όπως τα λέτε κι εσείς που είστε ειδικός? Κυρία Νικολούλη, από την αρχή έχω επισημάνει ότι πρέπει να ανοίξει το μαύρο κουτί των σιδηροδρόμων. Όταν λέμε μαύρο κουτί, μην τον μπερδέψουμε με το μαύρο κουτί που όχι, το γνωστό. Όχι, των σιδηροδρόμων εννοώ για τα συστήματα ασφαλεία τα οποία αγοράστηκαν και δεν λειτουργήσαν, καθώς επίσης και τι γίνεται με τις διάφορες εργολαβίες και πού πήγαν τα χρήματα. Αυτό που λένε όλοι και αναρωτιούνται και υποτίθεται πως γίνεται τώρα επίσης, μια βαθιά έρευνα. Είχα πει επίσης για τη ΡΑΣ, όπου η ΡΑΣ είναι ο αρμόδιος οργανισμός πιστοποίησης και υπεύθυνος για την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφαλεία. Μέχρι και τις 28 του μήνα η ΡΑΣ πού ήταν στελεχωμένη, έκανε τις ανάλογες ενέργειες. Και να παραλήψεις σημαντικές που τα βλέπουμε τώρα όλα να έρχονται στο φως και γι' αυτό αναρωτιούνται και οι πολίτες τι γίνεται ακριβώς, ποια είναι η ασφάλεια που μπορεί να παρέχουν οι σιδηρόδρομοι τώρα και με την επανεκκίνηση που θα γίνει τέλος του μήνα. Άρα είναι αυτά πολύ σοβαρά και για τα τούνελ. Σωτήρη, λέω. Σωτήρη, όχι τώρα, διάλειμμα, περίμενε λίγο, Θοδωρή. Για πες μου λίγο, μισό λεπτό, ο συνάδελφος. Συμπληρωματικά. Ασχολείται με το αστυνομικό ρεπορτάζ, κάτι θέλει να σα πω. Συμπληρωματικά, ακριβώς γι' αυτό, στην έκθεσή της, μεταξύ άλλων, η πυροσβεστική για τα τούνελ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν και οδοί πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων και των πυροσβεστών που θα πάνε στα σημεία. Και μάλιστα είναι 15 στα 18 τα τούνελ που έχουν κάνει την αυτοψία σε όλη τη χώρα, κατά μήκος όλου του αεροδρομικού δικτύου, και όχι 18, γιατί σε αυτά τα τρία που μένουν, όχι ότι είναι λειτουργικά και είναι όλα εντάξει, αλλά για αυτά τα τρία που ήταν στου Αγίου Αναργύρου και δύο στην Κακιά Σκάλα, δεν προσήλθαν υπεύθυνοι τόσο. Άρα βλέπουμε πολλά κενά εδώ και θα πρέπει, δεν μπορεί να παρέμβει και η εισαγγελέα από ό,τι βλέπουμε όμως, κύριε Μπούρα. Δεν υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση που να λύσει τα χέρια ενός εισαγγελέα να παρέμβει δυναμικά και να πει εδώ, στη ΡΑΣ, δεν ξέρω, στον ΟΣΕΑ, στον οποιονδήποτε, τι κάνετε εδώ. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε ένα δυστύχημα σοβαρό μέσα σε ένα τούνελ. Έτσι δεν είναι? Πώς θα αντιδράσουμε, τι θα κάνουμε, ποια είναι η λύση? Θα λέμε μετά εκ των υστέρων τι δεν κάναμε? Δυστυχώς εκεί θα καταλήξουμε. Άρα πρέπει να υπάρξει μια ηχηρή, μια δυναμική παρέμβαση πλέον τώρα με τα προβλήματα που εντοπίζουν και που τα βρήκε και η πυροσβεστική υπηρεσία και που τις ενημέρωσε και δεν έκαναν τίποτα. Αχ, κύριε Μπούρα, ζητώ συγγνώμη και την υπομονή σας, γιατί είναι τα διαλύματα που έχουμε και στις ζωντανές εκπομπές και τόση ώρα μου ζητάει ένα διάλειμμα ο σκηνοθέτης μας και δεν μπορώ να μην το δώσω, συγγνώμη. Πριν το διάλειμμα δείξαμε την απαράδεκτη εικόνα που επικρατεί στα τούνελ του ΟΣΕ, τις παγίδες θανάτου, τι δεν υπάρχει, τι έχει κάνει η πυροσβεστική, πώς έκλωσε τον κόδωνα του κινδύνου, τι βρήκε. Και κανείς, μα κανείς δεν ευαισθητοποιήθηκε για να κάνει κάτι. Και έχουμε την επανεκκίνηση τώρα των τρένων και λέγαμε όλες αυτές τις μέρες και εξακολουθούμε να το λέμε και να το φωνάζουμε, πως αν αυτό το δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο τρένων, του επιβατικού και του εμπορικού, γινόταν μέσα σε ένα τούνελ, δεν θα είχαμε διασωθέντες. Θα είχαν χαθεί όλοι οι επιβάτες και οι 342 μαζί με τους εργαζόμενους. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Μπούρας, παραμένει στη γραμμή μας ο κύριος Μπούρας, που είναι ο μηχανολόγος, δικαστικός πραγματογνώμονας σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Και κύριε Μπούρα, μείνατε με πολύ ιδιαίτερη έτσι προσοχή στις παγίδες των τούνελ του ΟΣΕ, γιατί έχετε την εμπειρία από τα τούνελ των δρόμων. Και αν συνέβαινε βέβαια κάτι σε ένα μεγάλο τούνελ, σε έναν κεντρικό δρόμο, θα έκλεινε και θα είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα για ευθύνες και όλα. Εδώ τώρα τι μπορεί να γίνει, γιατί είπαμε λίγο, μπερδευτήκαμε λίγο με το νομοθετικό πλαίσιο και με τον εισαγγελέα. Αν μπορεί να παρέμβει εδώ, τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Κυρία Νικολούλη, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα.
Αυτό που θα σας πω δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Αύριο το πρωί ας πάνε στο Υπουργείο Μεταφορών και να πάρουν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για τα οδικά τούνελ και ας κάνουν μία προσαρμογή προς τα σιδηροδρομικά τούνελ. Π.χ. θα πρέπει να το προσαρμόσουν προς το δίκτυο των σιδηροδρόμων πώς θα πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα προς τα προσεγγίσουν τα τούνελ. Είναι ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν παίρνουμε τον κανονισμό για τα οδικά τούνελ και τα προσαρμόζουμε προς τα σιδηροδρομικά. Είναι εύκολο. Κύριε Μπουρά, τώρα με την εικόνα όμως που δείξαμε και με τις ελλείψεις που έχουν επισημάνει ήδη οι ερευνητές της πυροσβεστικής και τις έχουν γνωστοποιήσει στους ηθήνοντες, εδώ δεν χρειάζεται παρέμβαση, εισαγγελέα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Είπατε κι εσείς πριν ότι μιλάμε για παγίδες θανάτου. Έχουμε πανεκκίνηση στο τέλος του μήνα των σιδηροδρόμων. Δεν κινδυνολογούμε. Απλά επισημαίνουμε έναν ακόμη κίνδυνο. Μέσα στους πολλούς. Για πρόληψη πάντα, για την πρόληψη μιλάμε. Και θέλει να σας ρωτήσει και κάτι και ο κύριος Χατζημίχος, που είναι δικηγόρος Λάρισας. Κύριε Χατζημίχο, κάτι λέγατε για τον κύριο Μπούρα. Και για λέγαμε ότι υπάρχει το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα, η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, το οποίο είναι και έγκλημα δυνητικής διακινδύνευσης. Δηλαδή οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι ουσιαστικά ενδυνάμει βόμβες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατιναχτούν και να μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, βλάβες κτλ. Άρα ο εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει ποινικά. Άλλο είναι το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο αναφερόμαστε, όπου δεν είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει προσαρμογή στα πρότυπα ασφάλειας που υπάρχουν στο εξωτερικό. Και άλλο το θέμα ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ποινικό αδίκημα, ο εισαγγελέας μπορεί κάλλιστα να παρέμβει ανά πάσα στιγμή, εφόσον στοιχειοθετούνται ενέργειες ή παραλήψεις που οδηγούν στη δυνατότητα που έχουν. Ο κύριος Δακοράς αυτό έλεγε, ότι πρέπει να έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα και για την κυρία Χατζημίχο. Αυτό συζητούσαμε και στο διάλειμμα. Και βέβαια έχει λόγο ο εισαγγελέας, διότι εδώ υπάρχει κίνδυνος δυνητικά, μπορεί να επέλθει θάνατος κτλ. Εδώ όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Άλλο για το κατασκευαστικό κομμάτι κτλ. Ποιος θα δώσει πρόστιμα σε ποιον. Εδώ έχουμε κίνδυνο ζωής. Επιβατών. Βεβαίως πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Κύριε Μπούρα, άρα ποινική ευθύνη. Συμφωνούμε. Δεν ξέρω όλοι, ο κύριος Μπούρας αν συμφωνεί. Ναι, με αυτά που είπατε για τις παγίδες θανάτου, ότι πρέπει να έχουμε μία παρέμβαση για να δούμε κάτι άλλο να βελτιώνεται, να βελτιωθεί και αυτό το κομμάτι. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση του κυρίου εισαγγελέα, αλλά προσέξτε, πρέπει επίσης να αλλάξει ο νόμος περί δολιοφθοράς ή περί κλοπών τροχαίου υλικού. Δεν μπορεί να είναι πλημέλημα η κλοπή τροχαίου υλικού. Για μένα πρέπει να είναι κακούργημα. Εννοείται τις κλοπές που παρατηρούνται με το χαλκό και με όλα αυτά και όχι μόνο. Με τα καλώδια, με τις γραμμές. Καλώδια, με τα καλώδια, ναι, και όλα. Δεν πρέπει να είναι κακούργημα. Δεν πρέπει να παρακολουθούν πού πάνε και τα πουλάνε αυτοί οι άνθρωποι μετά. Είναι ολόκληρο κύκλωμα. Μπορούμε να το λύσουμε. Αν θέλει η πολιτεία μέσα σε μία μέρα, το λύνει. Και έτσι όπως έχουμε τώρα και την παρέμβαση ανώτατων δικαστικών λειτουργών και τις επιτροπές που γίνονται και το ποιοι ευθύνονται και ποια δυστυχήματα έχουν γίνει, άρα βλέπουμε να έχουν πέσει όλοι και είναι επόμενο, βέβαια με τα θάνατον επιμένω να το λέω και όχι πριν, πάνω από αυτό το έγκλημα που έγινε, το ομαδικό εκεί στην κοιλάδα των Τεμπών, άρα είναι... Κύριε Μπούρα, τώρα παρουσιάζεται μια ευκαιρία, δεν θέλω να πω αυτή τη λέξη, αλλά δυστυχώς τη λέμε, για να λυθούν και άλλα προβλήματα. Τώρα, όπως όλοι έχουν στρέψει το βλέμμα εκεί, να λύσουν αυτά που λέτε. Ο εισαγγελέας για τα τούνελ, να διορθωθεί εκείνο, να αλλάξει νομοθεσία για τις κλοπές, να γίνει το άλλο, για να πούμε και εμείς οι επιβάτες ότι έχουμε ασφαλή τρένα, ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε με ασφάλεια, για να μην ξαναθρηνήσουμε τόσα θύματα. Για να το κάνουμε στη μνήμη και των θυμάτων που ζητούν και δικαίωση και τα ίδια. Άρα, με λίγα λόγια, και τα τούνελ πρέπει λοιπόν κάποιος να παρέμβει και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί είναι παγίδες θανάτου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Και συμφωνούμε όλοι από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα. Κύριε Μπούρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε αρκετά έμπειρος σε αυτό το. Ναι, να πω και κάτι τελευταίο. 15 δευτερόλεπτα. Να πείτε, ναι. Μόλις αποκατασταθεί
και επισκευαστεί η γραμμή σιδηροδρομική, πρέπει να λειτουργήσει την ίδια μέρα ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Και για μένα ναι, οι πρώτοι επιβάτες πρέπει να είναι ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΕΛΑΣ ΤΡΕΙΝ, ΡΑΣ και άτομα εκπρόσωποι από την Ελληνική Βουλή, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Εάν δούμε και όλα αυτά που τώρα έχουν επισημάνει και οι ίδιοι οι πυροσβέστες και όλα αυτά, να έχουμε πια μια εικόνα συνολική ασφάλεια. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, πώς θα είναι ασφαλή? Πρέπει να γίνουν όλα αυτά, κύριε Μπούρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπειρία σας και για όλα αυτά που έχετε επισημάνει. Αν μου επιτρέπετε πάνω στο θεματάκι, γιατί δυστυχώς βλέπω ότι με το αίμα των θυμάτων προσπαθούν κάποιοι να το κάνουν αντικείμενο πολιτικών εκμεταλλεύσεων. Εκεί έχουμε φτάσει. Όχι, εισαγγελέας να παρέμβει, να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να αισθανθεί ο καθένας ασφαλής για να ταξιδέψει. Και για αυτή την περίπτωση με τα τούνελ, γιατί έχουν παρέμβει ήδη, είπαμε, με επιτροπές και προχωράνε οι έρευνες και όλα αυτά. Βεβαίως. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση εδώ στα τούνελ. Και όλα αυτά που, δεν έδωσαν που αποκαλύφθηκαν, μεγάλη, συγγνώμη, σήμερα εδώ, θα φέρει ακόμα έξαρση κοινωνικής οργής εκ νέου. Μα είναι τρομερό αυτό, οι παγίδες μέσα στα τούνελ, παιδιά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, δηλαδή, αν συμβεί κάτι μέσα εκεί. Στην ουσία είναι ασύλληπτο, πραγματικά. Ήμασταν όλοι εν δυνάμει νεκροί, εν δυνάμει θύματα και παίξαμε τη ζωή μας στη ρουλέτα μπαίνοντας στο τρένο. Αυτό βλέπω. Αυτό που θίγει η κυρία Αγγελή είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή σας απόψε εδώ, στην εκπομπή μας, θα βγάλουν μεγάλη ανησυχία στον κόσμο. Θα προκαλέσει και δυσπιστία στον κόσμο. Ακριβώς. Θα κλονιστεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Και όταν αποκαλύπτεις μια πραγματικότητα και την αλήθεια, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε σκοπό να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Έτσι. Απλά όχι. Να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου εκ των πραγμάτων. Την αλήθεια ακόμη βουλωμένα. Εξαντλημένου. Δείτε και αυτά. Δείτε και τα τούνελ και τις παγίδες. Δείτε και αυτά για να μην έχουμε μετά κάτι άλλο, Παναγία μου Χριστέ μου. Έτσι, γιατί μετά θα ερχόμαστε και θα λέμε «Α, έγινε εκείνο μετά». Και πάντα αυτό σημαίνει όλοι, πρόληψη. Αυτό σημαίνει πρόληψη. Αυτό. Και το να γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο μέσο. Βλέπουμε βίντεο που έχουν βγει, που βγαίνει από τον ηλεκτρικό οδηγό, σταματάει, χειροκίνητα κατεβαίνει, γυρνάει το κλειδί. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τα κάνει αντιληπτά. Θα προχωρήσουμε σε όλα αυτά, γιατί να έχουμε πούμε, και να σας πω λίγο ένα λεπτό και για το ότι όλη η Ελλάδα πάσχει από μετατραυματικό στρες. Όλοι είναι φοβισμένοι και όλοι έχουν πολύ πιο έντονες ιδέες θανάτου και φόβο θανάτου. Όμως εγώ θέλω να δώσω προτεραιότητα στους επιζώντες λίγο αυτού του δυστυχήματος, οι οποίοι σίγουρα πάσχουν από μετατραυματική διαταραχή. Να πω πολύ γρήγορα ότι μετατραυματική διαταραχή παρατηρείται στους ανθρώπους που έχουν υπάρξει μάρτυρες σε ένα τραυματικό συμβάν απειλητικό για τη ζωή, στους συγγενείς αυτών. Πρέπει η πολιτεία να προνοήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι αυτόν τον Ιούλιο που πέρασε από το μαθητικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2003, ένας από τους επιζώντες αυτοκτόνησε γιατί δεν μπόρεσε να το αντέξει, πλέον 35 χρονών. Τόσα χρόνια όλα αυτά και δεν μπόρεσε να συνέβη. Και δεν μπόρεσε να το αντέξει, βλέποντας όλα αυτά μπροστά του και τους συμμαθητές του. Να μην ξαναφτάσουμε εκεί. Το λιγότερο που έχει να κάνει το κράτος είναι να προνοήσει για τους ανθρώπους που το έζησαν όλο αυτό, γιατί η ζωή τους μπορεί και να καταστραφεί. Και να μην περιμένει το κράτος να πάει ο καθένας στον ψυχολόγο και να χτυπήσει την πόρτα, γιατί μπορεί να μην μπορεί ή να μην έχει και την ψυχολογική δύναμη να το αντιμετωπίσει. Πρέπει το κράτος μέσω των ειδικών να χτυπήσει την πόρτα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην φτάσουμε ξανά εκεί. Θα ήθελα να πω πως είναι ώρα να μιλήσουν οι πράξεις αυτή τη στιγμή. Όπως αναφέρθηκε και πριν, τα τούνελ είναι παγίδες θανάτου. Δεν νοείται οι Έλληνες πολίτες να επιβιβάζονται στα τρένα και από εκεί και πέρα να μην υπάρχει, να μην μπορεί το κράτος να διασφαλίσει την προστασία τους. Αυτό δεν γίνεται το ελληνικό κράτος να μην μπορεί να προστατέψει τους ίδιους τους πολίτες. Νομίζω είναι αδιανόητο αυτό σε μια χώρα δημοκρατική το 2023, έτσι. Είναι αυτό που επισημαίνουν όλοι και σε λίγο θα δούμε ποια είναι και η επόμενη μέρα. Γιατί ναι, μεν θίγουμε τα προβλήματα, ναι, μεν ζητούμε άμεσα να λυθούν για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες, αλλά θέλω να δούμε και την επόμενη μέρα. Έτσι τώρα, τι συμβαίνει, τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει, τι θα κάνουμε όλοι. Θα το δούμε μετά αυτό.
Να γυρίσουμε παρακαλώ θερμά, γιατί είναι και η υπόθεση της κατασκόπου που θα μας απασχολήσει, της Ρωσίδας που αλώνιζε εδώ στην Αθήνα χρόνια και δεν είχε πάρει χαμπάρι. Που είχε και ελληνική υπηκότητα, είχε βγάλει και ταυτότητα με το όνομα κάποιου πεθαμένου εκεί. Ήταν ένας ευυπόληπτος πολίτης. Και τελικά την πήραμε χαμπάρι όταν έφυγε. Και ειλικρινά αυτό λέγαμε και πριν, ότι τόσα χρόνια κι εγώ εδώ στο ρεπορτάζ το ιδιαίτερο. Δεν θυμάμαι μυστική υπηρεσία να έχει βγει και να έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση για κατάσκοπο που της ξέφυγε. Θα τα δούμε. Άρα για να το κάνει αυτό τώρα η ΕΕΠ έχει κάποιο λόγο σοβαρό. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν στην πορεία. Θέλω τώρα να γυρίσουμε στην δολοφονία του Λεωνίδα του Χατζημιχάλη εκεί στην Σάμο. Το έχει ξεσηκώσει το νησί γιατί πέρασαν 7 μήνες και δεν έχει εντοπιστεί ο δολοφόνος. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και στη Ρόδο, θυμάστε, που το τούνελ ανέδειξε τη δολοφονία του οικογενειάρχη του πατέρα στη Ρόδο, εκεί στη Μεσαιωνική πόλη, και με τις έρευνες και τις, τις έρευνες και τις πιέσεις λιγάκι. Είχαμε μια εξέλιξη. Τέλος πάντων, εκεί συνελήφθη ο γιος του, ο οποίος βέβαια δεν δέχεται τη δολοφονία του πατέρα του και έχει οδηγηθεί ήδη στις φυλακές. Στη Σάμο παραμένει ασύλληπτος ο δράστης. Η οικογένεια είναι σε μεγάλη αναστάτωση και θέλω. Και ξέρετε, ψάχνοντας την υπόθεση αυτή, λένε, να ξέρετε κάτι, αυτός είναι μάρτυρας. Αυτός είδε γιατί είχε βιτίο. Αυτός μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο γιατί είχε και αυτός βιτίο. Έχουμε οργώσει εμείς όλοι τη Σάμο ψάχνοντας τους ιδιοκτήτες που έχουν φορτηγά, βιτία, που μπορεί να ασχολούνται με τα λίμματα ή όχι. Τέλος πάντων, ποιοι μπορεί να είδαν κάτι. Ποιοι μπορεί να έχουν ένα τζιπ το οποίο θεάθηκε τη νύχτα στον δρόμο αυτό να φεύγει. Πολύ βαθιά έρευνα. Και φτάσαμε έτσι, όπως μας έλεγε ο ένας τον άλλον, σε έναν νέο, ο οποίος ήταν την περίοδο εκείνη στα βιτία. Ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρος σε αυτά που λέει, ένας μάρτυρας, που νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε. Έτσι. Το λέω και γι' αυτό και για αυτούς που στο νησί μπορεί να τον δείχνουν ως βασικό μάρτυρα. Λοιπόν, να τον ακούσουμε. Τον ήξερες εσύ, Λεωνίδα? Τον ήξερα λόγω ότι με το Στέλιο είμαστε γνωστοί και λίγο φίλοι. Ήξερα ότι είναι ο πατέρας του. Λέγαμε ένα γεια στο δρόμο με τον άνθρωπο, γιατί μεγάλος άνθρωπος ήταν. Ήξερα ότι βγάλατε ένα βιτίο, το οποίο όμως δεν είναι, από ό,τι μου λέγαν ο πατέρας και ο γιος, δεν το χρησιμοποιούσατε για λύματα. Και εσύ ήσουν οδηγός αυτό. Εγώ στο βιτίο δεν είχα ανάμειξη, δηλαδή πέρα από ότι, γιατί ασχολούμασταν πολύ με τα χωματουργικά. Πέρα όταν χρειαζόμασταν για κάποιο 3α να βρέξουμε για να πατήσουμε κάποια οδοπία. Χωματουργικά βέβαια έκανε και ο Χατζημιχάλης το θύμα. Ναι, ναι. Αυτό το βιτίο ο πατέρας του, ο το είχε και πριν την δολοφονία του Χατζημιχάλη. Το δούλευε έστω και με νερό. Έχει χρόνια το βιτίο. Λέγανε ότι ο άνθρωπος αυτός, ναι μεν συνταξιούχος, αλλά έκανε τη δουλειά αυτή. Δηλαδή έπαιρνε τα λίμματα και τα πέταγε, εξυπηρετούσε κόσμο στην περιοχή. Μήπως αυτό είχε ενοχλήσει εκεί? Και ήταν αυτή και η αιτία που τον έβγαλαν από τη μέση. Δεν ξέρω. Το έχουμε ακούσει, το έχουμε ακούσει. Δηλαδή ότι μπορεί να ενοχληθεί και κάποιος άνθρωπος που πήγαινε και άδειαζε. Ένα κόκκινο αυτοκίνητο που λέγαμε στην εκπομπή ότι είχε ανέβει το βουνό εκείνη τη νύχτα και έτρεχε μέσα στο χωματόδρομο. Ποιος μπορεί να το έχει? Σας είπα, το ποιος δεν μπορώ να κρίνω ποιος. Υπάρχουν εκατοντάδες το νησί, καταλαβαίνετε ότι είναι γεμάτο από τζιπ, φορτοταξί, λόγω δουλειάς, έτσι, αγρότες, ελιές. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που γίνανε δεν γίνονται τυχαία. Δεν γίνονται για... τώρα για ψιλοπίδημα που λέμε εμείς εδώ στο νησί. Όταν δεν μπορεί ο άλλος, επειδή αλλάζει, δαδιάζει τα λίμματα, έτσι πάμε και τον τρώμε, τι είναι.
Τίποτα δεν σας ανησυχεί που υπάρχει ένας δολοφόνος στο νησί, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος? Ο φόβος είναι λογικός, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Μπορεί και τον να άλλο... έχουμε κάτσει όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Με τον δολοφόνο λες? Ναι, ναι. Φυλάς τα ρούχα σου από εδώ και ύστερα. Ερχόμαστε σε επαφή με οδηγούς φορτηγών και βιτίων εκεί στην Σάμο. Ο καθένας μας λέει, ας πούμε, τη δική του εκδοχή. Έχει κάνει τη δική του την έρευνα και δεν βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο ή και δεν βρίσκεται σαν κίνητρο, ας πούμε, ο χώρος των λιμάτων. Λέμε εμείς τώρα με την εκπομπή που αυτά που βλέπουμε από την έρευνά μας, έτσι δεν είμαστε αστυνομική αρχή. Για πάμε λοιπόν στον Μιχάλη Τσβαρνιά, τον δημοσιογράφο, στην ιστοσελίδα samostimes.gr και στην Σαμιακή τηλεόραση. Μιχάλη μου, συγγνώμη, είχαμε αρκετή ώρα, αλλά βλέπεις τώρα είναι και η επικαιρότητα που τρέχει. Η επικαιρότητα πάντα τρέχει. Για πες μου λίγο, Μιχάλη, εσείς που ζείτε εκεί, έχετε κάνει. Καταρχήν... Και... Ναι, πες μου, ναι. Καταρχήν να υπενθυμίσω το ότι η εκπομπή είχε ασχοληθεί και με μια άλλη υπόθεση εδώ στη Σάμο. Όταν υπήρχε ένα έγκλημα το οποίο επίσης χρειάστηκε αρκετός καιρός για να εξιχνιαστεί και είχε εξιχνιαστεί τότε με την βοήθεια της εκπομπής, η οποία είχε κάνει μια κρίσιμη συνέντευξη που οδήγησε στην ανακάλυψη του δράστη της αστυνομικής αρχής. Ήταν ο δράστης, ήταν υπόθεση Σαρικλή με τον ήρωα πολέμου, αν θυμάσαι. Με τον ήρωα πολέμου, πώς θα θυμάσαι. Σίγουρα το θυμάσαι, βέβαια. Ναι. Για τους τηλεθεατές το λέω περισσότερο, όπου και εκεί όμως ο δράστης σε εκείνη την υπόθεση, ο δράστης προερχόταν από τον στενό περιβάλλον του δολοφονητέντος και βεβαίως ήταν ένα από τα άτομα το οποίο είχε εξετάσει αρχικώς η αστυνομία. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες, όπως έχουν πει και οι συγγενείς του δολοφονητέντος Λεωνίδα, έχουν... εξελίσσεται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Είναι ο φόρτος εργασίας που υπάρχει στην αστυνομία, είναι η υποστελέχωση, όπως ανέφερες και εσύ από το ξεκίνημα της εκπομπής, μια υποστελέχωση όμως η οποία ουδόλως θα πρέπει να δικαιολογεί όλη αυτή την καθυστέρηση, γιατί θα μπορούσε να έχει ζητηθεί η συνδρομή κάποιου κλιμακίου από την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, από τη Σωμική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου ή από την ΓΑΔΑ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια έντονη ανησυχία, όχι μόνο μέσα στην οικογένεια. Υπενθυμίζω και τα προηγούμενα ρεπορτάζ της εκπομπής ότι ανάλογες απειλές φαίνεται να έχει δεχτεί και ο γιος. Και να υπάρχει ο φόβος ότι θα μπορούσε να βρει κάποιο κακό και τον γιο ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Είναι ο φόβος το ότι είμαστε σε μια πολύ μικρή κοινωνία, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ενδέχεται ανοιχτά ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται. Ανοιχτά απειλές δεν είχε δεχθεί ο γιος, απλά ήταν ο φόβος ότι ποιο θα είναι το επόμενο θύμα, ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε σε ποιο χώρο κινείται ο δράστης. Και αυτό έλεγαν και λένε πολλοί κάτοικοι εκεί. Επειδή δεν το ξέρουμε, έτσι, αν είναι ψυχικά διαταραγμένος, αν κινείται κάπου αλλού, αν θα ξαναχτυπήσει και πότε. Δηλαδή αυτή είναι μια ανησυχία που δεν πρέπει να υπάρχει εκεί από τη στιγμή που μπορούν οι διοκτικές αρχές να πάνε παραπέρα την υπόθεση αυτή, είτε ζητώντας την βοήθεια συναδέλφων τους, όπως προανέφερες και εσύ, από την περιοχή εκεί ή από την Αθήνα. Όπως και να έχει όμως, είναι πολύ άσχημο αυτό να παραμένει με ένα νησί στο σκοτάδι και τώρα που πλησιάζει και η καλοκαιρινή περίοδος, θα δούμε αστυνομικούς να ασχολούνται και με άλλα θέματα και έτσι πια θα αφήσουν εντελώς την υπόθεση αυτή και αυτό είναι που δεν θέλουν και οι πολίτες, δεν θέλει και η οικογένεια. Μιχάλη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, αν έχει πέσει την αντίληψή σας κάτι παραπάνω, αλλά μπορούμε το να... Είναι κάτι άλλο ιδιαίτερο... Είμαστε ακόμα στον αέρα. Ναι, είσαι στον αέρα, ναι. Μ' ακούς? Είναι στον αέρα ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αν έπεσε η γραμμή. Πρέπει να έχει πέσει η επιστροφή λοιπόν, να αφήσουμε τον καλό συνάδελφο εκεί στην Σάμο και να γυρίσουμε. Μπορούμε να φύγουμε από τη σειρά μας και να ακούσουμε τις κόρες του θύματος? Γιατί λένε κάτι έτσι χαρακτηριστικό. Μπορούμε να φύγουμε λίγο από τη σειρά μας και να δούμε στο πρώτο βίντεο τις κόρες του θύματος? Δολοφονία έχουμε ενός οικογενειάρχης, ένα νησί κοσμικό όπως είναι και η Ρόδο, όπως είναι η Σάμος. Στη Ρόδο φαίνεται να φωτίστηκε. Για να δούμε στη Σάμο, θα μείνουμε στο σκοτάδι ή θα δούμε φως? Για πάμε.
Αγγελική και Πετρούλα, πέρασαν πάνω από 7 μήνες από τη δολοφονία του πατέρα σας. Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να μας επιβεβαιώνει ποιος είναι ο δολοφόνος και δεν έχουμε ακόμη πάρει κάποια απάντηση. Είναι σαν να είμαστε, για μας δηλαδή, για την οικογένεια, όχι για την αστυνομία, για μας είναι σαν να είμαστε στην αρχή. Καλά, δεν ξέρουμε και για την αστυνομία τι γίνεται. Εντάξει. Το τι λένε γενικότερα, εντάξει, δεν ξέρουμε. Αυτό που λέτε που δηλαδή, ναι, έχετε μια σχετική ενημέρωση από την αστυνομία. Τι ακριβώς σας λένε, όταν ρωτάτε εσείς τι έχει συμβεί, που βρίσκεται η έρευνα, τι απάντηση παίρνετε? Θετική, κυρίως. Ότι μην ανησυχείτε, καθησυχαστική. Αυτό. Καθησυχαστική απάντηση. Όπως ήταν στην αρχή. Ότι γίνονται έρευνες ακόμη. Ότι προσπαθούν, ότι περιμένουν και άλλα στοιχεία, ότι περιμένουν ίσως και από την Αθήνα και άλλα στοιχεία να έρθουν από τα κεντρικά. Δεν μας έχουν δώσει κάτι για να πούμε ότι είναι αυτό, ότι περιμένουμε αποτέλεσμα από την Αθήνα. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία από την αστυνομία. Απλά μας λένε ότι ερευνούμε, ότι περιμένουμε και άλλα στοιχεία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Βέβαια, δεν τα γνωρίζουμε. Η δικογραφία ακόμη δεν έχει σταλεί. Περιμένουμε να σταλεί στην εισαγγελία. Και είναι ακόμη ανοιχτή η υπόθεση για αυτούς. Ψάχνουν ακόμη αυτό. Με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί ακόμη ο δολοφόνος ελεύθερος. Είναι ένας δολοφόνος στο νησί, είναι κυκλοφορεί ελεύθερος. Παραμένει. Και αν είναι στο νησί. Κοιτάζετε στην ουσία με καχυποψία τον συνάνθρωπο και συγχωριανό σας, να το πούμε έτσι. Μα όλοι ύποπτοι είναι στα μάτια μας πλέον. Ναι. Όποιον για να δούμε. Είμαστε σε ένα μικρό νησί. Θεωρώ ότι αν ήταν να βρεθεί κάτι, θα είχε βρεθεί. Από τη στιγμή που έχουν περάσει τώρα 6 μήνες πριν είμαστε στον 7ο. Και δεν έχει βρεθεί κάτι. Κλεισμένοι 7 μήνες. Λίγο αρχίζουν και χάνονται και στοιχεία. Αρχίζουν και δεν θα είναι τα πράγματα τόσο εύκολα όσο θα ήταν τότε στην αρχή. Εγώ πλέον δεν πιστεύω πολλά. Να μην λέω ψέματα και δεν πιστεύω από κανέναν τίποτα. Μακάρι πραγματικά να υπάρξει κάποιος ο οποίος να έχει δει κάτι και να μιλήσει, να το πει. Δηλαδή πραγματικά να μας βοηθήσει και εμάς σαν οικογένεια. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Είχαμε συνδεθεί και με την ΣΑΜΟ, με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Σβαρνιά. Να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την σύνδεση και τη συνεργασία, γιατί μας έπεσε και η γραμμή. Θέλω τώρα να πάμε Θεσσαλονίκη. Είναι και πολύ θεματικό το τούνελ αυτή τη νύχτα. Βλέπουμε και την επικαιρότητα, αλλά και τα θέματα που τρέχουν, τις έρευνες που παραμένουν ανοιχτές. Και να πάμε στη Θεσσαλονίκη για τον Αράη και τον πατέρα που χάθηκε 10 Νοεμβρίου του 22, 4 μήνες αγνούμενος. Εκεί λοιπόν είναι οι συγγενείς του μαζί με την ανταποκρίτρια του ΜΕΚΑ, την Εύη, την Καλίνη, και τον Χρήστο το Ράμο με τους εθελοντές του ΟΦΚΑΘ. Δεν ήρθαμε κοντά σας πριν, γιατί ξέραμε ότι ήταν έρευνες ανοιχτές, Εύη, σε διάφορες περιοχές και στον Εύωσμο και όχι μόνο. Έγιναν οι έρευνες αυτές, έτσι? Μπορεί να μας πει και ο κύριος Ράμος τι βρήκαμε, είναι κάποια σημεία που πρέπει να ελεγχθούν πάλι? Είναι κάποια σημεία που θα τα αποκλείσουμε? Έτσι ακριβώς, τι εικόνα έχουμε? Μετά από τις πληροφορίες έγιναν οι έρευνες από τους εθελοντές. Κυρία Νικολούλη, και τα 5 σημεία που μας δώσατε έχουν ελεγχθεί από τους εθελοντές μας. Στα 2 πραγματικά είχαμε 2 άστεγους που μοιάζανε με τον Αράιν, αλλά δεν ήταν, έγινε ταυτοποίηση, δεν ήταν. Ήταν εδώ και πολύ καιρό είναι τα παιδιά εκεί πέρα.
Και στα σημεία που μας, και στα πέντε σημεία που μας είπατε, τα έχουμε ελέγξει, είναι όλα κανονικά. Δεν έχουμε κανένα. Άρα στηρίζονται σε ομοιότητα οι πληροφορίες, ή είναι κάποιοι χώροι που πρέπει να ελεγχθούν από την αστυνομία? Για ομοιότητα δεν μπορώ να πω, γιατί οι δύο ήταν αρκετά μεγάλοι, δεν ήταν στην ηλικία του νεαρού που ψάχνουμε. Αλλά εντάξει, ο κόσμος τώρα καλά κάνει και μας δίνει πληροφορίες, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα για να τις ελέγξουμε. Πάντως σοβαρά δεν ήταν. Όχι, άλλο λέω. Είναι κάποια σημεία που μπορεί να τα ελέγξει η αστυνομία, μήπως δεν έχουν πρόσβαση οι συγγενείς και εσείς οι εθελοντές? Είναι λίγο δύσκολοι χώροι, αυτό λέω. Που πρέπει να ελεγχθούν, να συνεχιστεί έρευνα από τους αστυνομικούς. Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει ένα σημείο, υπάρχει ένα σημείο στα διαβατά εκεί. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει ένα σημείο στα διαβατά που είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί εκτός από κόσμο που είναι άστεγος, πάνε και μετανάστες, πάνε και κάποιοι χρήστες. Εκεί δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Εκεί δεν μπορεί να πλησιάσει. Καλό θα είναι η αστυνομία να κάνει έναν έλεγχο αύριο το πρωί, εφόσον υπάρχει πληροφορία αυτή. Ελεονόρα, είναι και κάποια άλλη πληροφορία από έναν ιδιαίτερο χώρο, όπου φαίνεται να έχει εμπλακεί το 100 πριν από 10-15 μέρες. Ένα άτομο λοιπόν οδηγήθηκε σε ένα νοσοκομείο. Έγινε μια πρώτη έρευνα, δεν βρήκαν άκρη, αλλά πρέπει να ελεγχθεί πάλι και πρέπει και από την αστυνομία να γίνει έρευνα. Αυτό, επειδή είναι ιδιαίτερη πληροφορία και έχει στοιχεία που αφορούν στο δικό σας τον άνθρωπο που δεν έχουν ακουστεί, πιστεύω ότι αυτή η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί για να δούμε και αυτό το κομμάτι, δεν χάνουμε τίποτα. Ναι. Κατάλαβες. Έτσι, γιατί είναι ιδιαίτερος χώρος και υπάρχουν, λέω, και πάλι μαρτυρίες που δεν έχουν ακουστεί. Τι είναι, σε μένα λέτε? Ναι, κατάλαβα. Μισό λεπτό, γιατί με καλούν μισό λεπτό, παιδιά. Αχ, χτύπησα στην καρέκλα σου, χρυσό μου. Την έχεις έξω, έξω. Έλα, για δω. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, για πες μου λίγο. Εσύ τι ξέρεις, πώς οδηγήθηκες αυτό, ποια πηγή, τι έγινε, για να μιλώ και πολλά. Ναι, αλλά πώς, για να αποφανθεί κάποιος για κάτι τέτοιο, πρέπει να ξέρει κάτι. Η πηγή ποια ήταν που οδήγησε εκεί, μπορεί να μου πεις λίγο, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα και με τις αρχές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ξέρεις τι θέλω, αν μπορείς και αν έχεις την πρόσβαση χωρίς να καταλαβαίνει κανείς με ποιον μιλάω, τι κάνουμε, τίποτα δεν βγαίνει στον αέρα. Μπορείς να μας φέρεις σε επαφή εμάς με την πηγή αυτή. Διακριτικά, χωρίς να... Ωραία. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Ωραία, άρα εμείς... Ναι, θέλω να με φέρεις σε επαφή με την πηγή αυτή. Που φέρετε σίγουροι για αυτό το πράγμα, εντάξει. Δεν θα μάθει κανείς τίποτα, εντάξει. Δεν μπορώ να σου πω τώρα γιατί είμαστε στον αέρα και έχουμε συνδεθεί και με Θεσσαλονίκη και είναι και οι συγγενείς του εκεί. Είναι μια τραγική ιστορία, έτσι. Η γυναίκα του είναι σοβαρά άρρωστη, το παιδάκι είναι. Ξέρεις, δεν γίνει εύκολα πράγματα αυτά. Εντάξει, είναι στενάχωρο, είναι πολύ. Τι να σου πω, είναι μια τραγωδία και για τη μητέρα και για όλους. Άρα σε παρακαλώ θερμά, εγώ προσωπικά, φέρε με σε επαφή με την πηγή αυτή διακριτικά χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, εντάξει. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, για να μας ακούν άλλοι. Okay. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ, σου είπα και πάλι και θέλω να με πιστέψεις, γιατί ό,τι λέω τα εννοώ. Έτσι δεν τα λέω ούτε για εντυπωσιασμό, ούτε είναι λόγια του αέρα γενικά. Θα με φέρεις σε επαφή με την πηγή και δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Εντάξει, παιδί μου. Έγινε. Έλα, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είσαι καλά. Για να κάνουμε κάτι, μπορούμε να πάμε. Ελεονόρα. Ορίστε. Ήταν ένα σοβαρό τηλεφώνημα. Δεν μπορώ να πω πολλά στον αέρα τώρα, εντάξει. Δεν μπορώ να πω πολλά, παιδί μου, στον αέρα. Εσείς έχετε κάνει την έρευνά σας, έχετε πάει σε πολλούς χώρους, υπάρχουν κάποιοι φίλοι που ξέρουν και δεν μιλάνε.
και θα δούμε και ένα σχετικό βίντεο να φύγουμε από τη σειρά μας και να δούμε κάποιους φίλους με την αλλίωση τη σχετική. Λοιπόν, τι μας λένε, μην λέω εγώ πολλά, μπορούμε να πάμε να τους δούμε. Φαντάζομαι ότι κάνατε έρευνα και στο σπίτι. Εκεί που έμενε. Ναι. Εκεί που έμενε. Ναι. Βρήκατε... Βρήκαμε μία τσάντα πάλι με κάτι ρούχα, βρήκαμε την άδεια από το αυτοκίνητο, βρήκαμε τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ήταν όλα πεταμένα, παρατημένα εκεί, και το διαβατήριό του. Δεν βρήκαμε τις κάρτες του. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κίνηση λογαριασμού στις κάρτες. Μας είπαν ότι δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Πάνω του πρέπει να έχει ένα ασπρόμαυρο μπουφάν, γιατί αυτό λείπει και δεν το βρήκαμε. Είναι άσπρα τα μανίκια και μαύρο. Και από μέσα είναι σαν γουνάκι. Ποιος τον είδε τελευταία φορά? Τον είδανε εκεί που έμενε γύρω κάποιοι άνθρωποι. Ήταν σίγουροι ότι τον είδανε στις 10 του μήνα? Ναι. Μόνος του? Όχι, είπαν ή 10 ή 11. Δεν θυμόντουσαν ακριβώς. Πού τον είδες τελευταία φορά? Τελευταία φορά εδώ στην Ανηφορίτσα, όπως ανεβαίνεται, αλλά στο τέλος της Ανηφορίτσας. Ήταν μόνος του? Ήταν με ένα κορίτσι, αλλά δεν το ήξερα το κορίτσι. Μετά από μια εβδομάδα μου λένε εξαφανίστηκε. Και λέω, πώς εξαφανίστηκε? Εξαφανίστηκε. Εσύ τι πιστεύεις ότι μπορεί να έγινε? Η δικιά μου γνώμη. Ναι. Δεν στο καθό πάει το μυαλό μου. Κακό που να του έκανε κάποιος κακό, εννοείς τι? Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ψάξαμε παντού για τον αδελφό του. Παντού, παντού τρέξαμε. Κάποιος έστειλε, βασικά έστειλε ένα μήνυμα κάποιος στην εκπομπή που έλεγε ότι ο Αράικ δεν είναι στη ζωή, ότι δεν ζει. Ξέρετε εσείς κάτι, συζητήθηκε εδώ, το έκανε κάποιος από εσάς? Συζητήθηκε πάντως εδώ γενικότερα ότι μπορεί να μην ζει. Δεν ζει. Ναι. Ό,τι έχουμε βρει, τα έχουμε βρει μόνοι μας. Κάνουμε κοινοποιήσεις συνέχεια και μας στέλνουν μηνύματα ότι τον είδαν εκεί, τον είδαν εκεί. Τρέχουμε κατευθείαν με τον Αλέκο να πάμε να δούμε. Μας είπαν ότι τον είδαν στην Αριστοτέλους να ζητιανεύει. Μετά μας είπαν ότι τον είδαν στο Βαρδάρι απ' έξω, ότι είναι στα χαμένα του. Ότι ήταν 100% σίγουροι. 4 άτομα μας είπαν εκεί ότι τον είδανε. Άτομα τα οποία τον ήξεραν? Όχι, ξένοι. Απλά από τη δηλαδή, από φωτογραφία. Ναι, μπορεί. Καθόμασταν εκεί όλη μέρα, μήπως και τον δούμε, και δεν εμφανιζότανε κανένας τέτοιος. Κάτσαμε σχεδόν 10 μέρες κάθε μέρα, κολλήσαμε παντού αφίσες, όπου πιστεύαμε ότι μπορεί να περάσει. Ό,τι μπορούμε, όλοι κάνουμε. Όλοι. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, εκεί που είναι και οι συγγενείς, είναι η Ναταλία, είναι η Ελεονόρα, είναι ο Ράμος, είναι οι θελοντές, είναι η Εύη Καλίνη.
Ναταλία, και εσείς ξέρετε τον ξάδερφό σου, ξέρετε την οικογένεια, την κατάσταση, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η γυναίκα του σοβαρά άρρωστη, το παιδάκι, η μητέρα, η θεία σου δηλαδή να είναι εκεί δίπλα να βοηθά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά εδώ πιστεύω ότι χρειάζεται και πιο βαθιά αστυνομική έρευνα για να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί παραπέρα. Γιατί βλέπουμε και τον αγώνα που κάνει και η Λεωνόρα, που τρέχουν παντού, κολλάνε αφίσες και στηρίζονται σε ομοιότητα οι περισσότεροι. Έτσι, εδώ φαίνεται ότι κάτι ξαφνικό τον έβγαλε από εκεί που ήταν, γιατί βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα πεταμένα. Δηλαδή θέλει και πιο βαθιά αστυνομική έρευνα και απορώ πώς δεν έχουν προχωρήσει περισσότερο και οι αστυνομικοί τόσο καιρό τώρα, 4 μήνες αυτή την ιστορία. Τι να σας πω, κυρία Νικολούλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει και γνωστή η εξαφάνιση αυτή, αλλά υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο που θέλει υπομονή. Ελεονόρα, είναι κάτι ιδιαίτερο με ένα μάρτυρα που θέλει λεπτό χειρισμό και υπομονή. Εντάξει, το καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, αλλά το καταλαβαίνετε. Μακάρι να επικοινωνήσει ξανά και να πει κάτι και να μας βοηθήσει και εμάς να τελειώσει αυτό. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο για όλους. Ναι. Θα έρθω πάλι κοντά σας αν υπάρχει κάτι. Έτσι, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ράμο και τους εθελοντές εκεί του ΟΦΚΑΘ. Κυρία Νικολουλή. Ναι. Να πει ο κύριος Ράμος. Να σε ενημερώσω ότι εμείς δεν θα φύγουμε κοντά από την οικογένεια. Θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο. Οπότε οποιαδήποτε πληροφορία σας έρθει, αυτό, θα τη ναι, μεταβιβάσετε πράγμα στην Ελεονόρα, ναι, και θα είμαστε κοντά τους να την ψάξουμε. Να κινηθείτε όλοι, ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι θα τους αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα έρθω πάλι κοντά σας μέχρι να κλείσουμε, εντάξει. Να προχωρήσουμε εδώ στην επικαιρότητα, σε αυτά που μας δίνει η επικαιρότητα. Και θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση και να μείνουμε στην παράξενη ιστορία που λέγαμε πριν με τη Ρωσίδα κατάσκοπο. Ένα παιχνίδι κατασκόπων στην Αθήνα, που λίγο πολύ καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται, αλλά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εσείς τα ξέρετε και εσείς, κύριε Δακουρά, που έχετε περάσει από αυτές τις λεπτές υπηρεσίες ευαίσθητες, και εμείς που έχουμε κάνει τα ρεπορτάζ, και εγώ που είχα πάει πιο βαθιά σε κάποια ρεπορτάζ παλιότερα. Έτσι, που είχα περάσει και το κατόφλι της ΑΕΠ για μια σοβαρή ιστορία. Λοιπόν, λίγο πολύ ξέρουμε πώς λειτουργούν τέτοιες μυστικές υπηρεσίες, λοιπόν. Εδώ έχουμε τώρα αυτή την ιστορία που, εντάξει, μέσα στα πόδια μας, μια κατάσκοπος να έχει πάρει στοιχεία ενός νεκρού βρέφους, να κυκλοφορεί, να έχει επιχείρηση, να κάνει τη φωτογράφο. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μια μυστική υπηρεσία, έκανε ανακοίνωση επίσημη, ας πούμε, για αυτό το δίκτυο κατασκόπων, για το πώς κινήθηκε. Και όχι ότι συνέλαβε την κατάσκοπο, έφυγε. Την πήραν οι Ρώσοι πάλι πίσω, έτσι, στα μαλακά. Έφυγε λοιπόν η κατάσκοπος αυτή. Για να δούμε την είδηση, να μας την πει εδώ ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θοδωρής, ο Παναγιωτίδης, και να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό, γιατί πραγματικά είναι παράξενο. Όλα τα έχουμε δει, το είδαμε και αυτό. Για πάμε, βρε Θοδωρή, να δούμε τα ιδιαίτερα της Ρωσίδας. Της Μπαταχάρη, για πάμε να τη δούμε. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική αποκάλυψη του τρόπου δράσης και διείσδυσης ξένων μυστικών υπηρεσιών στη χώρα μας, στην οποία προχώρησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με δική της ανακοίνωση. Έρευνες που συστηματικά διεξήγαγε η ΕΥΠ σε συνέχεια πληροφοριών που συνέλεξε. Μπορούμε να βλέπουμε, τα έχει επίσημα δώσει, έτσι, με εντολή εισαγγελία έχουν δοθεί όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, ναι. Να βλέπουμε την φερόμενη. Η Ειρήνα. Η Ειρήνα, ναι, αλλά την βλέπουμε την Μαρία. Τη Μαρία με τη φωτογραφική μηχανή που έκανε τη φωτορεπόρτερ και βέβαια είχε διείσδυση σε όλους τους ευαίσθητους χώρους. Για να τα δούμε όλα αυτά, ναι. Σε συνέχεια πληροφοριών λοιπόν που συνέλεξε η ΕΥΠ, απέδειξαν ότι η φερόμενη ως Μαρία Τσάλα, η οποία τα τελευταία χρόνια ισχυριζόταν ότι είναι Ελληνίδα και δραστηριοποιούνταν ως φωτογράφος και ιδιοκτήτρια καταστήματος πλεκτικής στο Παγκράτη, με ελληνική υπηκότητα και ταυτότητα από το 2018, στην πραγματικότητα ήταν η Ρωσίδα υπήκος Ειρήνα Αλεξάνδροβνα Σμύρεβα, που δρούσε στη χώρα μας υπό βαθύ κάλυμα. Όπως υποστηρίζει η ΕΥΠ, η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη αυτή ξεκίνησε με τον εντοπισμό απόπειρας πρόσβασης τρίτης χώρας σε στοιχεία Ελλήνων πολιτών που έχουν αποβιώσει. Μια διεθνώς δηλαδή διαπιστωμένη πρακτική των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας για τη δημιουργία της ειδικής κατηγορίας κατασκόπων με το προσωνύμιο illegals, οι παράνομοι δηλαδή.
Οι legal αστρολογούνται και εκπαιδεύονται από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας με σκοπό να τοποθετηθούν σε χώρες στόχους, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια κατασκοπευτική δράση υπέρ της χώρας τους. Για την προστασία της πραγματικής τους ταυτότητας χρησιμοποιούν βαθύ κάλυμα, το οποίο δημιουργείται με παραποίηση ατομικών εγγράφων και χρήση πιστοποιητικών που προέρχονται από στοιχεία θνησιγενών βρεφών ή ατόμων που έχουν αποβιώσει, όπως είναι και στην περίπτωση της Τσάλα, δηλαδή με τα στοιχεία νεκρού βρέφους. Από τη στιγμή της τοποθέτησής τους στο εξωτερικό, οι illegals ζουν και συμπεριφέρονται με βάση την κατασκευασμένη ιστορία που έχει δημιουργηθεί για αυτούς, ώστε να προστατεύσουν την αποστολή τους. Σύμφωνα με την ΕΥΠ, το προφίλ και η δράση της συγκεκριμένης γυναίκας παραπέμπει ευθέως στην ειδική αυτή κατηγορία πρακτόρων. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την ΕΥΠ είναι χαρακτηριστική του τρόπου σκέψης και δράσης των συγκεκριμένων μυστικών υπηρεσιών, καθώς για την οικοδόμηση της ταυτότητας και του προφίλ της εργάστηκαν συστηματικά και για πολλά έτη, με κατάλληλη εκμετάλλευση προσώπων, διαδικασιών και φορέων, ώστε τελικά η Ειρήνα να ζει από το 2018 και να αναγνωρίζεται ως Ελληνίδα Μαρία, εξαπατώντας ακόμη και κοντινούς της ανθρώπους στην Ελλάδα, υπαλλήλους, ένα σύντροφο που είχε παρότι ήταν παντρεμένη με επίσης Ρώσο κατάσκοπο στη Βραζιλία, οι οποίοι δεν γνώριζαν την πραγματική της ταυτότητα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ένα ερώτημα που φαντάζομαι θα θέλουμε να το κάνουμε όλοι. Πώς αυτή η γυναίκα, η Ρωσίδα, κατάσκοπος κλπ, ήρθε στην Ελλάδα, πήρε ελληνική υπηκότητα και έβγαλε και ελληνική ταυτότητα με το όνομα Μαρία Τσάλα, που ανήκει σε ένα νεκρό βρέφος. Εκεί που πήγε για να βγάλει ταυτότητα, θες και ένα μάρτυρα. Θες και μια πράξη ληξιαρχική. Πώς πήγε αυτή η γυναίκα σε τέτοιες υπηρεσίες λεπτές του κράτους και έβγαλε με το όνομα του νεκρού παιδιού το δικό της το όνομα το καινούριο. Ακριβώς εδώ είναι. Χτύπησε καμπανάκι, λοιπόν, γιατί έτσι θα είμαστε. Ποιος τη βοήθησε να βρει αυτό το όνομα. Ποιος την βοήθησε λοιπόν, τι έχει γίνει. Ακριβώς λοιπόν εδώ είναι και η συνέχεια της έρευνας στη ΣΥΠ, γιατί μπορεί η συγκεκριμένη πράκτορας να κατάφερε να διαφύγει εγκαίρως. Αλλά η συνέχεια της έρευνας αφορά τον τρόπο που κατάφερε να το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια βοήθεια από κάποιο ληξίαρχο, π.χ. από κάποιο ληξιαρχείο στα Βόρεια Προάστια, αν υπήρχε κάποια βοήθεια από κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Να σου πω μάρτυρας. Κάτι, πιστεύω ότι τώρα με την δημοσιοποίηση αυτής της λεπτής ιστορίας, εάν υπάρχουν άλλα πρακτοράκια, ξέρεις, από εδώ και από εκεί, ή συνεργάτες που μπορεί να χρησιμοποιηθήκαν σε ληξιαρχεία κλπ, θα την κάνουν και αυτοί με ελαφρά πηδηματάκια και θα εξαφανίσουν στοιχεία. Φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, πως μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών, πριν φτάσει να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση για μια κατάσκοπο, πρέπει να έχει βρει και τα παρακλάδια. Αλλιώς δεν θα βγει να το πει αυτό τώρα επίσημα και τώρα να ψάξει να βρει τα παρακλάδια. Πάει, πέταξαν και τα άλλα τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν στις αρχές Ιανουαρίου, δηλαδή καθώς οι σλοβενικές μυστικές υπηρεσίες συνέλαβαν μια κατάσκοπο της ίδιας κατηγορίας, δηλαδή της illegal, της ομάδας των illegal. Στην αδελφό της, δηλαδή. Ακριβώς, στην Σλοβενία. Τότε οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, φοβούμενες ότι θα αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο, άρχισαν να ανακαλούν τους πράκτορές τους πίσω στη Μόσχα, μεταξύ αυτών και την Τσάλα. Και το σωστικότητα. Μάλλον την Ειρήνα. Εδώ είναι περίεργη ιστορία, σαν να έχει βγει από... Από ταινία. Ξεκάθαρα. Διότι εκεί στην Αριανού, στο Παγκράτη, ποιος θα τους έλεγε ότι αυτή η κοπέλα που είχαν δίπλα τους κάθε μέρα και μιλούσαν δεν ήταν πολύ κοινωνική, αλλά λέει, είχε τις κοινωνικές αναστροφές, είχε συνάπτυξε και σχέση με Έλληνα, ο οποίος δεν ήξερε τίποτα, ούτε βεβαίως για τη δράση της. Τουλάχιστον πετάω τώρα γνωστά δεδομένα που έχουμε. Η ίδια είναι παντρεμένη με επίσης Ρωσοπράκτορα, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Βραζιλία. Και τους είχε πει τώρα ότι θα φύγει για κάποιες δουλειές που έχει. Έτσι δεν είναι. Και κατέβασε όλα τα μέσα εκεί που είχε, τα κοινωνικά, τα δίκτυα και όλα αυτά. Ντάνιελ Κάμπος, ο Ρώσος. Στην έρευνα είναι τι είχε, ποια ήταν η δραστηριότητά της εδώ στην Ελλάδα από το 2018 και μετά. Βέβαια, και την πληροφορία. Δεν υπάρχει μια εικόνα κάποιων ταξιδιών σε ακριτικές περιοχές κλπ. Αλλά δεν υπάρχει μια σαφή εικόνα ακόμα της δραστηριότητάς της. Ενδεχομένως, πιστεύουν οι αρχές ότι η Ελλάδα να χρησιμοποιήθηκε και ως βάση, επειδή είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι πως επιμένω, δεν ξέρω, κύριος Δακουράς, και εσείς τα ξέρετε εδώ, αλλά για να κάνει τέτοια επίσημη ανακοίνωση μια μυστική υπηρεσία έχει προχωρήσει, έχει βρει κι άλλα. Δεν μπορεί έτσι να γίνει τώρα, γιατί θα κάψει όλα τα χαρτιά της. Μπορεί να είχε ενθουσιασμό και να βιάστηκαν. Μπορεί να υπήρχε άλλος λόγος που έκανε την επίσημη ανακοίνωση. Μπορεί για απόσπαση προσοχής. Ναι, πάντως υπήρχε άλλος λόγος, ίσως και ένα καμπανάκι και προς τα έξω. Ρωσία, δεν ξέρω τι. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να τα στοιχεία, να μην έχει τα στοιχεία αυτά, να κάνει την ανακοίνωση και να χάσει και τα υπόλοιπα. Αποκλείεται. Εντάξει, μια υπηρεσία σαν την ΑΕΠ δεν κάνει μια τέτοια. Βεβαιασμένη κίνηση να κάνει ανακοίνωση. Ακριβώς. Και με αφέλεια. Κάπου στοχεύει.
έχει κάποιους λόγους να το κάνει. Και κατ' εμένα, με τις πληροφορίες που έχω και με την εμπειρία που έχω, σε αυτή την περίπτωση ορθώς το έκανε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω για αυτή την ομάδα των Illegans ότι έχουν μια ανεπίσημη κάλυψη από τη Ρωσία. Δεν είναι δηλαδή υπάλληλοι. Είναι στρατολογημένα άτομα, αλλά έχουν την ανεπίσημη κάλυψη, τη χρηματοδότηση κτλ. Τώρα, τη συγκεκριμένη κοπέλα, την Ειρήνα, επειδή... Τη Μαρία. Το νεκρό βρέφος, τη Μαρία. Τη Μαρία. Που τη οι Έλληνες της έδωσαν ταυτότητα και ελληνική υπηκότητα. Τη Μαρία Τσάλα. Μεγάλο. Επειδή είχε και... ήταν και εμφανιζόταν ως φωτογράφος, σίγουρα η κατασκοπική της δράση στην Ελλάδα θα ήταν να φωτογραφίζει κάποιους χώρους. Δηλαδή, έτσι δείχνει. Και έτσι νομίζω και εγώ και με την πληροφόρηση. Καλά, που είναι έχω. Και οι σύνδεσμοι, οι άλλοι που συναντούσε, είναι πολλά-πολλά. Δεν είναι μόνο ναι, φωτογραφίες. Και όχι μόνο ελληνικούς χώρους, αλλά και με τη δυνατότητα, όπως είπε και ο Θοδωρής, σαν Ελληνίδα πλέον με ταυτότητα, να μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε χώρα της Σέντιεν και να δραστηριοποιηθεί και εκεί. Εδώ θυμάμαι στην Αμερική το 2010. Είχαν πιάσει το FBI, έπιασε 10 τέτοιους κατασκόπους της ομάδας των Illegans και τους αντάλλαξε με τη Ρωσία. Ανταλλαγή χωρίς ανταλλαγή, ναι. Δηλαδή, ο πολίτης που το ακούει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι βλέπει μια ταινία και περνάει όμορφα. Όμως, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι πυκνό το δίκτυο των κατασκόπων, δηλαδή στριμωξίδι μεγάλο, γιατί υπάρχει κατασκοπία για θέματα ασφάλειας εθνικής, για θέματα βιομηχανίας, για θέματα εμπορίου. Είναι δηλαδή πολύ ανεπτυγμένο το δίκτυο. Πιστεύω όμως ότι... γιατί και η ΕΕΠ, φαντάζομαι, θα έχει τις δικές της, τα δικά της πλοκάμια, να μην το ονομάσω πράκτορες. Ναι, τα δικά της πλοκάμια γιατί... για το εθνικό συμφέρον. Πρέπει να σας διακόψω γιατί τόση ώρα μου λέει ο Σπαθάρης, λοιπόν αν δεν δώσεις break θα αποκαλύψω και τη δική σου δεν θα τελειώσω. Για τους πρακτόρους δεν θα τελειώσω. Θα αποκαλύψω μου λέει και τη δική σου την κατάσκοπη αυτή και αν δεν μου δώσεις break. Πάρ' το Φρασοτήρι, πάρ' το μου ζάλι. Το παιδί του ήταν δεμένος. Ήτανε. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ο μικρός τον αγαπάει πάρα πολύ. Μακάρι να πρέπει. Και δεν ξέρετε και τι να του πείτε, γιατί δεν ξέρετε τι έγινε. Εμείς φεύγουμε, δεν μιλάμε. Κάποια φορές όταν βλέπει αυτοκίνητο, λέει, περιμένουμε να έρθει η μαμά. Δέκα χρονοπαίδε, τι να κάνει. Η μητέρα του το μιλάει συνέχεια, προσπαθεί να τον εξηγήσει ότι μπορεί να έχει πάθει και κάτι κακό, μπαμπάς. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος, όπως και να έχει, είναι 10 χρονών, πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα, τον μαθαίνει. Η μαμά του είναι πολύ, πάρα πολύ καλή μαζί του. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, είναι πολύ βαριά άρρωστη. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δίνει τη δική της μάχη και εκείνη. Αυτό. Έχει βοήθεια. Ναι. Το 22 έγινε πολύ χάλια, χωρίσανε. Έλεγε συνέχεια ότι δεν θέλω να είμαι βάρος, δεν θέλω να σας είμαι βάρος. Γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν καλά, και ψυχολογικά δεν ήταν καλά ότι χωρίσανε. Τον είχε πάρει πολύ άσχημα από κάτω, το θυμάμαι αυτό πολύ χαρακτηριστικά. Έμενε σε εμάς, τους τελευταίους 6 μήνες είναι που έμενε μόνος του.
Τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι είναι τέτοιο παιδί, ότι δεν θα αφήνει την οικογένειά του έτσι. Να στενοχωριούνται. Πιστεύετε ότι του συνέβη κάτι κακό? Ναι. Και πού πάει το μυαλό? Γιατί περνούσαν 2-3 μέρες και να μην είχε κινητό, έψαχνε να πάρει τον αδερφό του τηλέφωνο ή τη γυναίκα του. Δεν μπορεί 3 μήνες να μην έχει πάρει τηλέφωνο. Τον έχουν σκοτώσει και τον έχουν θάψει κάπου ή... Δεν ξέρω. Μόνο σε αυτό έχει πάει το μυαλό μου. Δεν ξέρω, γάμα, δεν ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Τι να πω, να βρεθεί όπως είναι, όπου να είναι, όπως είναι. Τελευταία φορά εγώ τον είδα 6 Νοεμβρίου, συγγνώμη. 4 μέρες δηλαδή πριν. Ναι, γιατί είχε έρθει στο σπίτι, φάγαμε, ήταν η πεθερά μου, ήταν το παιδί του, όλοι μαζί. Προς το βράδυ είπε ότι έχει μια δουλειά και ότι πρέπει να φύγει. Έφυγε και η πεθερά μου στη δουλειά και έφυγε και αυτός. Και από τότε δεν τον ξαναείδαμε. Σε παρακαλώ κόσμο, άμα κάποιος είναι, να πείτε να λυπηθείτε για μένα. Μόνο πάρετε τηλέφωνο, πείτε το. Δεν θέλω τίποτα να βρεθεί. Άμα δεν θα βρεθεί, μέρος, δεν αντέχω άλλο. Αν κάποιος κάτι ξέρει, ας το πάρει ανώνυμα, ας πάρει τηλέφωνο, ας πει ότι τον είδα εκεί, ήτανε με αυτούς, τουλάχιστον να έχουμε κάποιο σημάδι, κάπου να το ψάξουμε, ναι. Παιδί μου ήταν. Ο πόνος και η αγωνία των συγγενών όταν έχουν έναν αγνοούμενο και δεν ξέρουν που βρίσκεται και φαντάζονται τα χειρότερα, ακόμη και ότι μπορεί να τον έχουν σκοτώσει και να τον έχουν θάψει. Για πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, όπου είναι η Εύα η Καλίνη, είναι η Ελεονόρα και η Ναταλία οι συγγενείς. Ήρθα κοντά σας πάλι, είναι τραγικά όλα τούτα που τα ακούμε, ξέρεις, είναι πληγώνονται όλοι, είναι η μητέρα του που περιμένει, είναι όλοι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αν και εδώ επιμένω και το λέω, Ελεονόρα και Ναταλία, ότι θα πρέπει και η αστυνομία να κάνει μια πιο βαθιά έρευνα, να δείξει ζήλο και να κινηθεί σε χώρους που κινείται και ο ίδιος, σε ανθρώπους που τον ήξεραν, ήταν συγκεκριμένος ο κύκλος του, άρα μπορεί και από εκεί να βρει άκρη. Πέρα από αυτό που μπορούμε να κάνουμε και εμείς, έτσι, αξιολογώντας κάποιες πληροφορίες και τον μάρτυρα που επικοινώνησε μαζί μας για κάτι ιδιαίτερο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και δουλειά της αστυνομίας σε μια τόσο λεπτή υπόθεση να προχωρήσει. Ελεονόρα μου, θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε. Εντάξει. Είναι πολλές ημέρες. Πολλές ημέρες με πόνο και θλίψη για τις γυναίκες που είναι εδώ. Θα είμαστε σε επαφή, έτσι. Και εύχομαι να βρούμε την άκρη. Σε μια τόσο ευχαριστούμε πάρα δύσκολη πολύ, ιστορία. Κύριε Νικολούλη. Να είστε καλά. Και εμείς το ίδιο, και εμείς. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω και την Ναταλία και την Ελεονόρα και τους εθελοντές που ήταν εκεί. Και την Εύη την Καλίνη, την ανταποκρίτριά μας εκεί στο Μέγκα. Να είστε καλά, κορίτσια μου. Εύχομαι η επόμενη επαφή μας να δώσει και νέα, εντάξει. Να είστε καλά. Για πες μου, Φάνη, αυτό μου έκανε εντύπωση. Για πες μου λίγο. Να βγούμε λίγο από τη σειρά μας και θα σε πάω στην υπόθεση του πρώην δημοτικού υπαλλήλου, του αγνοούμενου πρώην δημοτικού υπαλλήλου, στο Δήμο Νέας Μάκρης, τον 53χρονο Κώστα Μπιμπίκο, του καλλιτέχνη ακριβώς.
ο οποίος αγνοείται από τις 21 Ιανουαρίου. Λάβαμε μια πληροφορία πριν από λίγο για έναν άντρα με κοινά χαρακτηριστικά με τον αγνοούμενο. Μας ανέφερε τα ράστα μαλλιά και γενικότερα έδωσε μια κοινή περιγραφή για την περιοχή της Καλλιθέας απέναντι από την ΕΙΔΑΠ. Φαίνεται να είναι ένας άντρας άστεγος και να κοιμάται σε κάποιο παγκάκι εκεί στην περιοχή. Αν μπορούμε να δούμε και τη φωτογραφία. Τη βρήκα τη φωτογραφία του εμπίκου Νάτος, ναι. Και λένε ότι ένας άνθρωπος που του μοιάζει είναι πού, απέναντι από την ΕΙΔΑΠ στην Καλλιθέα και κοιμάτισε ένα παγκάκι. Σαν άστεγος, έδωσε κοινή περιγραφή και τα χαρακτηριστικά ράστα μαλλιά. Εσείς που ξέρετε εκεί στην Καλλιθέα, τον άνθρωπο αυτόν που μπορεί να βρίσκει καταφύγιο απέναντι από την ΕΙΔΑΠ και να κοιμάται σαν άστεγος εκεί σε ένα παγκάκι, αν τον γνωρίζετε, μπορείτε να μας πείτε. Εάν είναι αυτός ή όχι. Ή αν ξέρετε ποιος είναι. Έτσι, για να μην κινηθούν εκεί και εθελοντές. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ και τη μάρτυρα και περιμένουμε από εδώ μια διευκρίνηση. Α, να πούμε και για τον παππού που έχει χαθεί, Ξένια μου. Μυστήριο η εξαφάνιση λοιπόν ενός ηλικιωμένου από την Εύβοια είναι ο Θανάσης Αδάμης, 90 χρόνων, που εξαφανίστηκε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου από την περιοχή Παρθένε Λιβερίου, όταν έφυγε από το σπίτι του φίλου του, λέγοντάς του ότι θα πάει στο δικό του σε κοντινή απόσταση για να ξεκουραστεί. Έχει ύψος 1,60 και γκρίζα μαλλιά, πιθανόν να φορούσε μπλε ξεθοριασμένο μπουφάν, μπλε τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η κύφωση που έχει και κρατάει μαγκούρα. Για την εξαφάνισή του έχει σημάνει Silver Alert. Ναταλή, μου έλεγες και για την οικογένεια αυτή εκεί που ταλαιπωρείται στη Θεσσαλονίκη για το παιδί. Κάτι μου έλεγε σχετικά. Ότι έλεγα λογικό ότι είναι 10 χρονών αγόρι. Επειδή είπε η γιαγιά ότι το κρατάνε κρυφό, γενικά ένα παιδί, ειδικά στα 10, δεν μπορούμε εύκολα να του αποκρύψουμε την αλήθεια, γιατί ακόμα και αν δεν ενημερωθεί, αφού βγήκε η ιστορία, όλη αυτή η υπόθεση στη τηλεόραση, εισπράττει την ανησυχία των γονιών από το βλέμμα των γονιών και των συγγενών. Οπότε είναι καλό σιγά σιγά να ενημερώσουμε ότι ίσως ο μπαμπάς είναι ασθενής, είναι άρρωστος και να το προετοιμάσουμε, όχι να το τρομοκρατήσουμε, μπορεί να του συνέβη κάτι κακό ή να ψάχνει το παιδί στους δρόμους μου ή βρει τον μπαμπά, αλλά να το προετοιμάσουμε για ένα ενδεχόμενο κακό νέο. Και μπορούν και με ένα δικηγόρο να βρουν μια άκρη, έτσι δεν είναι, η υπόθεση να πάει. Σίγουρα. Και δυστυχώς, ρε παιδί μου, θέλει τη δημοσιότητα, θέλει τον είναι δικηγόρο για να γίνει μια βαθιά έρευνα, είναι κρίμα. Δηλαδή. Και η διαχείριση της δημοσιότητας, γιατί έχει λάβει δημοσιότητα η υπόθεση, πρέπει να υπάρχει ο νομικός παραστάσεις της οικογένειας, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των θεμάτων και με τις αρχές, γιατί μιλάμε τώρα και για τη συνεργασία με τις αρχές. Για άρση απορρίτου κινητό, αν υποβάλλουν μήνυση, είναι πολύ παρόμοιο. Ναι. Για λύνονται χέρια και με μια μήνυση. Ναι, λύνονται χέρια, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούν σε ένα νομικό, αλλά το έχουν κάνει ήδη. Και αυτή επαγγέλτος η αστυνομία τώρα. Θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι, γιατί 5 κουβέντες ακούσαμε από τη συγγενή νύφη, ποια ήταν η κυρία, και καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος ήταν σε έναν κύκλο συγκεκριμένο. Και μπορεί εκεί να κινηθούν και να ψάξουν. Ναι, μπορεί, είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα και δεν πρέπει να, και ανθρώπινα να το δει η αστυνομία και να κινηθεί αυτό το παγγελματικό. Χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν. Είναι συγκεκριμένος ο κύκλος, είναι ολοφάνερο. Και μπορεί αυτή η έρευνα να οδηγήσει σε κάποια άλλη την αστυνομία. Οπωσδήποτε. Δεν είναι ένας κρίκος, είναι δεμένη κρίκη. Όλα αυτά ακριβώς, είναι. Ακριβώς, είναι. Και να βρουν άκρη. Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε στον Λεωνίδα τον Χατζημιχάλη, είναι εδώ κοντά μας και συγγενής που μας μεταφέρει σε αυτή την σκοτεινή υπόθεση της δολοφονίας της Σάμμο. Πάμε να ακούσουμε τις κόρες του. Ο πατέρας σας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε απασχολήσει στις αρχές. Ήταν ένας άνθρωπος φιλήσυχος. Τι που να πιστέψουμε δηλαδή, ότι κάποιος ήρθε στο νησί, εκτός του νησιού, έκανε ό,τι έκανε και εξαφανίστηκε. Είναι σχετικό όλο τώρα αυτό. Αν έχει εξαφανιστεί ή αν δεν έχει εξαφανιστεί. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το ενδεχόμενο το να είδε κάτι ο πατέρας μου και να μην το θεώρησε τόσο ότι είναι σημαντικό. Το να μην το πέρασε ότι ο μπαμπάς. Ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάποια διακίνηση, γιατί υπήρχε πιθανότητα και μια διακίνηση σε εκείνο το σημείο που έγινε. Το ναι, ήταν ένα πολύ απόμερο μέρος, το σημείο αυτό απόμερο, ήταν. Είναι σημείο που διαφυγής. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να συλλάβει κάποιον εκεί.
να το αψήφισε. Δηλαδή να πει, είδε κάποιον, κάτι και εκείνος να φοβήθηκε ότι ο πατέρας μου τον είδε. Οι αστυνομικοί το αποκλείουν αυτό, να ξέρετε. Ότι είδε κάτι όταν εκεί που δεν έπρεπε. Ναι. Αποκλείουν ναι. αυτό. Αν το αποκλείουν και αυτό, τότε εντάξει, είμαστε όχι απλά στο μηδέν. Και ο μηδέν πεθαίνουμε. Τελείω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αποκλείουμε το ένα, αποκλείουμε το άλλο. Γι' αυτό λέω. Πλέον βλέπουμε τους ανθρώπους και όλους τους θεωρούμε ύποπτους. Δηλαδή, αύριο τώρα να μου πείτε ότι τον βρήκαμε, δεν θα το πιστεύω. Μέχρι να φτάσω στο δικαστήριο να δικαστεί και να γίνει ειδικά, δεν θα το πιστεύω ότι έχει πιαστεί ο δολοφόνος του πατέρα. Τι να σας πω, ψέματα. Ο πατέρας σας πρόλαβε να πει ότι σκέφτεται να βάλει κάποιον τσιλιαδόρο. Να δει μήπως μπορέσουν και δουν ποιος ή ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων που τον εμφανίζουν. Δεν το έκανα. Να μην μπει η υπόθεση στο αρχείο, να προσπαθήσουμε να μην κλείσει, γιατί αν μπει στο αρχείο, μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γνώση των δραστών, να ανοίξει ξανά και να ξαναγίνουν προσπάθειες τελικά ο δολοφόνος να βρεθεί και να μπει στη φυλακή. Θα θέλουμε να μην περάσουν χρόνια, Τάκη. Όπως βλέπουμε άλλες υποθέσεις, πρέπει να είναι 10 χρόνια για να λυθεί. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το οτιδήποτε. Μιλάμε. Γιατί κανένα έγκλημα δεν πρέπει να μένει ατιμόρυτο και θα πρέπει ουσιαστικά να πιαστεί, δηλαδή να μην είναι ελεύθερος και να μάθουμε και το λόγο. Το γιατί, το γιατί Αγγελική. Γιατί. Ποιος είναι ο λόγος. Ακούσαμε τις κόρες του Λεωνίδα Χατζημιχάλη, του θύματος εκεί στην Σάμο, που εκτελέστηκε κυριολεκτικά πριν από 7 μήνες, ενώ βρισκόταν μέσα στο φορτηγό του και άδειαζε τα λίμματα εκεί στην περιοχή. Τον πυροβόλησαν εκεί στο τζάμι του οδηγού, κατάφερε, βγήκε και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πιο πέρα από το φορτηγό του και τον βρήκε το πρωί ο γιος του. Από εκεί και πέρα μετά δεν έχουμε κανένα νέο, πολλά ακούστηκαν, έρευνα βαθιά κάναμε, κανένας ο ένας τον άλλον τα ρίχνει, τίποτα δεν βγήκε και αυτή η υπόθεση δείχνει λες και έχει παγώσει, με αποτέλεσμα να παγώνει και την κλειστή κοινωνία εκεί και να ανησυχούν όλοι για το ποιος είναι ο δολοφόνος που κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Αυτό λέγαμε, άκουγες και εσύ τώρα τα κορίτσια του και σε έλεπα έτσι οργισμένη από όλο αυτό που συμβαίνει 7 μήνες τώρα στην Σάμο. Πολύ οργισμένη κυρία Νικολούλη, δεν ξέρω, πλέον κάτι πρέπει να γίνει. Εκεί κοντά, στα 2 χιλιόμετρα, αν δεν θυμάμαι τώρα γιατί ακριβώς το σημείο δεν το ξέρω της, του εγκλήματος, ναι, της δολοφονίας, υπάρχει ένα στρατόπεδο. Μου κάνει εντύπωση. Πήγανε, ρωτήσανε οι αστυνομικοί, δεν άκουσαν κανένας τίποτα. Ο φύλακας εκείνο το βράδυ δεν είδε τίποτα. Ποτέ, αυτό το έρημο το αυτοκίνητο που πήγαινε και ερχότανε. Κανένας. Έχουν ερωτηθεί. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Νομίζω ότι μεσολαβεί ένα βουνό και δεν ξέρω αν είχαν τόση καλή ακουστική εκεί στο στρατόπεδο, αλλά υπήρχε ένα σπίτι με μια οικογένεια αλλοδαπών. Και αυτό. Αλλά δεν ξέρω, φοβήθηκαν, είπαν ότι δεν είδαν τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή λες και κρατούν κάποιοι τα στόματα κλειστά εκεί γύρω. Εννοείται. Να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα. Τα κλειστώματα είναι κλειστά, δεν έχουμε τίποτα. Καμία ενημέρωση από κανέναν. Ναι. Δεν θέλουν να μιλήσουμε. Εμείς αυτό που επιθυμούμε, έχουμε αγανακτήσει, να συλληφθεί. Να δούμε ποιος είναι αυτός και το γιατί. Ένας φιλήσυχος άνθρωπος που ποτέ δεν δημιούργησε προβλήματα. Ποτέ.
Μια ζωή ήταν στο σπίτι του, στη δουλειά του, συνταξιούχος. Και σιγά τις δουλειές που έκανε τώρα, κύριε Νικολούλη, και μεταξύ μας τώρα, μεταξύ μας. Λίγες, σε κάποιες ναι, και οι παλιοί φίλοι του. Φιλικές εξυπηρετήσεις ήταν στην ουσία. Θα δούμε ό,τι είναι εδώ στην υπόθεση αυτή εδώ. Για το πώς θα εξελιχθεί και η ιστορία, κάτι μου έλεγες, Ναταλή, για την υπόθεση αυτή. Βλέπω τις κόρες του φανερά θυμωμένες και με την αστυνομία που τους καθησυχάζει. Είναι τρομερό ότι 7 μήνες τους λένε όλα καλά. Και νομίζω ότι δεν επιτρέπεται κανείς να παίζει με το πόνο δύο κοριτσιών που έχουν χάσει το πατέρα τους. Δεν γίνανε όλα καλά χωρίς τίποτα να προχωράει. Άρα δεν είναι όλα καλά. Και εδώ θέλουν επιστήμη. 7 μήνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Και να πω ότι ένα λεπτάκι λίγο να ολοκληρώσω, να πω ότι σε αυτή την κλειστή κοινωνία για να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα, βασικά σε οποιαδήποτε κοινωνία, υπάρχει θυμός. Προηγείται ο θυμός, ο οποίος έχει κλιμακωθεί. Αποκλείεται αυτός ο θυμός του δράστη να μην έχει συζητηθεί πουθενά, ακόμα και στα αρχικά στάδια του. Όταν υπήρχε ως θυμός μόνο, όχι ως σκοπός να γίνει έγκλημα, κανείς ποτέ τίποτα δεν άκουσε. Ο ίδιος είχε πει ότι βλέπει κάποιες περίεργες κινήσεις, κάποια απειλητικά μηνύματα έχει δεχθεί, αλλά δεν πήγε να μιλήσει παραπέρα, κατάλαβες τι γίνεται. Ο δράστης όμως έχει μιλήσει σίγουρα. Της τον ο δράστης εδώ... έχει σίγουρα μιλήσει όσο ήταν ακόμα στο θυμό πριν κάνει το έγκλημα. Η κυρία Βέλτση, παρότι ψυχολόγος, έχει αστυνομική σκέψη. Όντως, μια δολοφονία τέτοιου είδους και με προειδοποιήσεις δεν γίνεται για λόγους ανταγωνιστικούς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άντε να παίξουν ξύλο, άντε να σπροχτούν, άντε να βριστούν, άντε να τον απειλήσουν κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ εγώ έχω κρατήσει από όλη αυτή την ιστοριούλα. Έχει πει ένας μάρτυρας. Είδα ένα αμάξι που έτρεχε προς τον οικισμό κλίμα. Ένα. Είχε πει ο γιος του θύματος ότι δεν πάει στο μυαλό μου ποιος έχει το αμάξι που του έριχνε τα φώτα στο βουνό εκείνη τη νύχτα. Ήταν αυτά που λέγαμε τα απειλητικά, τα προειδοποιητικά. Είπε ο γιος του θύματος επίσης ότι δεν έπαιρνε μαζί του το κινητό. Εκείνο το βράδυ το πήρε. Η αστυνομία ξέρει καλά. Μιλάει και το κινητό, μπορεί να μιλήσει. Άκουσα επίσης εδώ τώρα που είπαν οι κόρες του θύματος ότι εκείνο είναι τόπος διαφυγής. Η αστυνομία ξέρει τι τόπος διαφυγής είναι εκεί, τι γίνεται εκεί, τι συναλλαγές γίνονται, ποιοι είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει αυτή η υπόθεση να προχωρήσει. Πρέπει να μείνει έτσι αυτή η υπόθεση. Να φωτιστεί έστω και με τη βοήθεια και άλλων ειδικών εκεί για να μην ναι, αλλά κυρία Νικολούλη, όσο περνάνε οι μήνες όμως. Χάνονται και στοιχεία. Χάνονται στοιχεία. Τα λέμε, κύριε Δακουράκο. Τη βράση κολλάει το σίδερο. Λοιπόν, θέλω τώρα που πριν κλείσουμε, φίλοι μου, να γυρίσουμε στην υπόθεση των Ντεμπών, γιατί μιλήσαμε για την επόμενη μέρα. Επισημάναμε και εμείς αυτά που είδαμε από την έρευνα στα τούνελ και όχι μόνο. Ο κόσμος αγανακτεί, ο κόσμος θέλει να μην ξαναχυθεί αίμα αθώων από λάθη. Θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε τι μελιγενέστε, πότε θα ξεκινήσουν τα τρένα. Πώς θα σταθούν κοντά στις οικογένειες, τι γίνεται, πώς θα βρεθούν και άλλοι ένοχοι, πώς θα τιμωρηθούν, πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι γιατί και τα θύματα θέλουν τη δικαίωση. Έτσι δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό. Βρήκαμε το σταθμάρχη αυτόν που ήταν ότι ήταν. Παναγία μου, μην αρχίσω και λέω ότι ήταν. Οι άλλοι γύρω από τον κάλυπτον, ο επιθεωρητής που τον είχε επιλέξει, η εκπαίδευση που είχε, όλα αυτά που τόσο καιρό ακούμε και τα έχουμε χάσει πραγματικά. Και από πίσω οι άλλοι που θα μπορούσαν να ελέγξουν, να βάλουν ένα stop και να αλλάξουν την όλη κατάσταση χωρίς να έχουμε θύματα, χωρίς να χεθεί τόσο αίμα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται την επόμενη μέρα. Τα λάθη του σταθμάρχη αλλά και τις διαχρονικές ευθύνες επεσήμανε στη δευτερολογία του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργούσε πλήρως. Ανακτήθηκε σε πλήρη λειτουργία η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα 1η Νοεμβρίου του 2022. Λειτουργούσε στο ακέραιο. Αυτό το οποίο δυστυχώς συνέβη ήταν ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης επέλεξε αντί να κάνει την αυτόματη χάραξη που προφανώς θα είχε προλάβει το κακό να κάνει χειροκίνητη δρομολόγηση. Η επανεκκίνηση της λειτουργίας των σιδηροδρόμων θα γίνει σε 5 φάσεις σταδιακά ξεκινώντας από τον Προαστιακό με προτινόμενη ημερομηνία 22 Μαρτίου 2023. Την 1η Απριλίου ξεκινάει και η τρίτη φάση όπου προστίθεται στα δρομολόγια μια πρωινή γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Δύο σταθμάρχες υποχρεωτικά αναβάρδια, τηλεδιοίκηση και μείωση ταχύτητας περιλαμβάνει η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων. Η μάχη στη Βουλή για τις ευθύνες και τη λειτουργία του ΟΣΕ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα με την τοποθέτηση του Κώστα Καραμανλή, αλλά και την στάση των κομμάτων για τον επιμερισμό των ευθυνών διαχρονικά. Τις προκαταβολές αποζημιώσεων για τις οικογένειες των θυμάτων και των επιβατών που τραυματίστηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών τους ανακοίνωσε η Hellenic Train. Αναλυτικότερα αποφασίστηκε να δοθούν στις οικογένειες των θανόντων επιβατών προκαταβολή ύψου 42.000 ευρώ. Ανεξάρτητα από την σοβαρότητα των τραυματισμών θα δοθούν 10.000 ευρώ στους επιβάτες που τραυματίστηκαν και εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 5.000 ευρώ στους επιβάτες που τραυματίστηκαν και δεν νοσηλεύονται πλέον σε νοσοκομεία ή κλινικές. Παράλληλα, στις οικογένειες των θανόντων, των τραυματιών και των άλλων επιβατών που βρίσκονταν στο τρένο τη στιγμή του ατυχήματος, θα δοθεί αποζημίωση 300 ευρώ για τις αποσκευές. Ο δικηγόρος Απόστολος Λίτρας, ωστόσο, προειδοποιεί τις οικογένειες να μην δεχτούν τις αποζημιώσεις αν τους ζητηθεί να παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους. Και αυτό διότι υπάρχουν πολλά κενά στην υπόθεση που χρήζουν διερεύνησης και ενδεχομένως οδηγήσουν και σε νέες διώξεις. Δίχως να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο επιθεωρητής του ΟΣΕ αποχωρεί από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας. Οι αποκαλύψεις πάντως σχετικά με την επάρκεια του σταθμάρχη της Λάρισας διαδέχονται η μία την άλλη. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας έμπαινε κανονικά στο πρόγραμμα βαρδιών δίχως να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και πριν βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα τον όριζαν επίσημα ως σταθμάρχη. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων από την πλευρά της χρειάστηκε 17 ημέρες από το τραγικό δυστύχημα για να καταλήξει στο αυτεπάγγελτο πόρισμά της ότι ο σταθμάρχης της Λάρισας και όσοι εκπαιδεύτηκαν μαζί του δεν είχαν εκπαιδευτεί σωστά. Στο ίδιο πόρισμα υποχρεώνει μάλιστα τον ΟΣΕ να μην απασχολεί σε κρίσιμες θέσεις όσους πήραν μέρος στον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης με τον 59χρονο σταθμάρχη της Λάρισας. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με τα έως σήμερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει διαβλέπει ισχυρές ενδείξεις ότι ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης που παρήχε ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής σε προσωπικό του ΟΣΕ, που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα σταθμάρχες κλειδούχους, υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο εν μέσω μιας πολύ δύσκολης και οδυνηρής συγκυρίας για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό σιδηρόδρομο, επίσημοι φορείς να εκφράζουν απόψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς ενδελεχή διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναφερομένων σε αυτές, ειδικά όταν έχουν υπάρξει κοινωνοί σε αυτά επί των οποίων αποφαίνονται. Δεν έπρεπε να γίνει το ατύχημα για να έρθει εκ των υστέρων η Ρυθμιστική Αρχή και να κάνει αυτεπάγγελτα έλεγχο του ατυχήματος. Έπρεπε πριν. Η πρόληψη ήταν αυτό που θα έσωσε τα παιδιά που χάθηκαν. Απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου θα δοθούν με τις απολογίες του επιθεωρητή και των δύο απογευματινών σταθμαρχών. Μάλιστα. Σκοπός είναι να μην μείνουμε μόνο στους δύο σταθμάρχες και στον επιθεωρητή, αλλά να προχωρήσει και η έρευνα που λένε πιο βαθιά για να βρεθούν και άλλοι θύνοντες και να αποκαλυφθούν και πού πήγαν τα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται άλλη παράλληλη έρευνα και. Να τα δούμε και να πάρουμε και απαντήσεις και να μην μείνουμε μόνο στο θα. Κύριε Χατζημίχο, εσείς που είστε και δικηγόρος Λάρισας, μου λέγατε. Ναι, η ρυθμιστική αρχή έχει εποπτικό χαρακτήρα. Τόσα χρόνια τι έκανε, για την εκπαίδευση μιλάει τώρα. Ότι δεν ήταν ελλιπής η εκπαίδευση του σταθμάρχη και μάλιστα ζητά να μην διατελέσουν οι σταθμάρχες, να μην αναλάβουν το πόστο τους και όσοι εκπαιδεύτηκαν μαζί του. Αυτό μας τα λέει κατόπιν ορτής, μετά το τραγικό αυτό συμβάν. Μόλις υπάρχουν ευθύνες. Πολλές παραλήψεις από την ιστορία. Λίγο πιο πριν άκουσα τη δικαιολογία ενός σταθμάρχη που είναι πλέον κατηγορούμενος ότι 11 η ώρα έτσι και λοστάθηκε και έγινε πιο μετά το συμβάν. Στις 11 η ώρα έφτασε το τρένο στις 11 και 4 στη Λάρισα. Θα έπρεπε να αποχωρήσει το τρένο και μετά ο ίδιος να φύγει. Θα φύγει. Επομένως δεν θα γινόταν το συμβάν αφού ήταν εμπειρότερος το να το στείλει στη κάθοδο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Όλο δικαιολογίες ακούμε σε αυτή την ιστορία.
από όλες τις πλευρές να δικαιολογούνται και να επιδείκτουν την ευθύνη τον αλλού. Των ευθυνών. Ενώ υπάρχουν ευθύνες σε πάρα πολλές πλευρές και στον ΟΣΕ και, και στα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν ευθύνες και στους πολιτικούς. Και, ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω σχετικά με τις αποζημιώσεις που ακούσαμε όλοι. Έχουμε ακούσει και για άλλα μέτρα. Ακούσαμε πάλι και από άλλα μέτρα. Ναι. Φυσικά, ένα χρηματικό ποσό ποτέ δεν μπορεί να αποκαταστήσει αυτό που έχει γίνει στις οικογένειες που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, θέλει πολύ προσοχή στην διεκδίκηση αυτών των χρηματικών ποσών, να μην παραιτηθούν, όπως σωστά επισημάνουν πολλοί νομικοί, μην υπογράψουν κάποιο έντυπο στο οποίο φαίνεται ότι παρετούνται από περαιτέρω αξιώσεις χρηματικών αποζημιώσεων. Ναταλή, τόνισες και εσύ για την προστασία των όλων των συγγενών, των δραματιών και όλων να ασκήσουν πάνω τους με προσοχή. Έχουμε μια Ελλάδα φοβισμένη μετά από όλο αυτό, μια Ελλάδα που πενθεί και το πένθος δεν προχωράει όσο το αίσθημα της δικαίωσης δεν ικανοποιείται, γιατί θα παραμείνουμε όλοι και κυρίως οι οικογένειες των θυμάτων στο στάδιο του θυμού. Μαρία, κοινωνιολόγος και εσύ, εγκληματολόγος. Όσο βλέπω όσα έρχονται στο φως, τόσο περισσότερο υπάρχει, έτσι εντείνεται η οργή του κόσμου. Εγώ θέλω να περάσω σήμερα και ένα μήνυμα εδώ, κάτι που μας έχουν περάσει, κάτι που μας έχουν διδάξει μάλλον οι οικογένειες των θυμάτων, σχετικά κάτι, με κάτι που παρατήρησα. Όταν σε ερωτήσεις που τους έγιναν σχετικά με το ποια θα είναι η δικαίωσή τους από εδώ και στο εξής, εκείνοι απάντησαν ότι η δικαίωση από εδώ και στο εξής θα είναι κάποιος να μας εγγυηθεί ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Ότι τα παιδιά μας, τα δικά μας παιδιά, νοιάζονται για μας. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι μέσα στη βαθιά τους θλίψη και οδύνη σκέφτονται όλους εμάς και τα παιδιά μας. Και μας διδάσκουν ενσυναίσθηση και ανθρωπιά. Και καλό θα είναι και όλοι αυτοί να φερθούν με ανθρωπιά και ενσυναίσθηση επιτέλους για μια φορά, για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο να. Ευθύνες να αποδοθούν, να δούμε την τιμωρία για να καταλάβουμε ότι προχώρησε βαθιά η έρευνα. Τέλος πάντων, έφτασε στο κόκαλο. Το θλιβερό της υπόθεσης με τα Τέμπη είναι ότι έχουν χαθεί τόσες ζωές, ότι πενθούν οικογένειες, πενθεί η ελληνική κοινωνία. Και το θλιβερό επίσης είναι ότι προσπαθούν μεταξύ τους κόμματα πολιτικά να το εκμεταλλευτούν. Παιδιά μου, τώρα που τελειώνουμε, τι θα θέλατε κι εσείς να επισημάνετε? Εγώ θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να αποδεικνύει σε τρίτους ότι είναι καλή και να αποδείξει για μία φορά έμπρακτα στους Έλληνες, στους πολίτες, ότι είναι εκεί όντως και ότι τον προστατεύει τον πολίτη. Και να μην μένει στο φαίνεστε αυτό. Κωνσταντίνε. Εγώ θα ήθελα να πω πως οποιοδήποτε ευθύνεται για αυτή την τραγωδία, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να μπορέσει να διασφαλίσει στον Έλληνα πολίτη ότι δεν θα γίνει τίποτα παρόμοιο στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης οι οικογένειες των θυμάτων να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν για να αναπαυθούν επιτέλους αυτές οι ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα. Τώρα με αυτό που λες, Κωνσταντίνε, μου δίνεις, μου ανοίγεις λίγο το δρόμο κλείνοντας να μείνουμε στα θύματα, στα 57 θύματα, στους συνανθρώπους μας που χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω έτσι κλείνοντας με ένα βίντεο να δείξουμε τα θύματα, όχι να τα θυμηθούμε, απλά έτσι όπως είναι όλοι συγκεντρωμένοι, να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της τραγωδίας, νομίζω πως το έχουμε καταλάβει. Θέλω όμως, έτσι το έχουμε ανάγκη όλοι, να τους δείξουμε, να τους πούμε ότι δεν ξεχνάμε, να ευχηθούμε το ποτέ ξανά και να αποδοθεί δικαιοσύνη, να δικαιωθεί η μνήμη τους. Καληνύχτα.